Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί σας, ως συνήθως, είναι ο Δημήτρης Καζάκης και μαζί μας βεβαίως είναι και ο Άρης Λαμπρόπουλος. Γεια σας. Είναι η απαρχή μιας μεγάλης παρέας. Ελπίζουμε θα είναι καλή και γόνιμη η συζήτηση, διότι πιστεύω ότι βρισκόμαστε στη φάση μιας νέας. Γυρίζει σελίδα η ευρωπαϊκή ιστορία σήμερα. Και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι το ότι ζούμε ακριβώς τέτοιες ιστορικές περιόδους. Δηλαδή, τόσο σημαντικές που μπορεί, ας πούμε, στην ιστορία να καταγραφούν όπως η δολοφονία στο Σεράγεβο το 14 επαρχή του πολέμου. Δηλαδή, τέτοιες σοβαρές εξελίξεις. Και μάλιστα, βέβαια, με επίκεντρο μια από τις χώρες του Νότου, όπως πάντα, άλλωστε, που είναι η Ιταλία. Το πραξικόπημα, λοιπόν, που συντελέστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως όλα τα πραξικόπηματα μέσα στο Σαββατοκύριακο γίνονται για να τους πιάνουν στον ύπνο τους, το λαό, όπως επίσης βεβαίως και τον Έλληνα να κοιμάται, να βρίσκεται στις παραλίες λόγω τριημέρου. Δεν λέω κακός, καλά κάνει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ξεφύγει λίγο από την... Όμως δεν μιλάει κανένας για πραξικόπημα, Δημήτρη μου, μιλάνε για μια συμφωνία του Προέδρου με τα κόμματα. Μπράβο, ναι, υπάρχει μια διαφορά βεβαίως, ότι εδώ πέρα μιλάμε για μια ολοφάνερο πραξικόπημα, που οφείλεται και λέμε για να πούμε τα στοιχεία του και μετά να προχωρήσουμε. Σου πούμε συγχαρητήρια που δεν σε αρέσουν να το ξέρω, που την περασμένη εκπομπή, την περασμένη εβδομάδα είχες πει, και εγώ πραγματικά ήμουν πολύ επιφυλακτικός σε αυτή την τοποθέτησή σου, έλεγες ότι έρχεται πραξικόπημα από τη Ματαρέλα. Λοιπόν, γιατί το... Μάλλον να πούμε τα στοιχεία, τα δεδομένα, και να πούμε γιατί και που το στηρίζα εγώ την άποψη αυτή. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με διάγγελμά του τηλεοπτικό στον Ιταλικό λαό ανακοίνωσε ότι επειδή δεν δέχεται τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πάολο Σαβόνα, ο ένας οικονομολόγος, υπερ 80χρονος οικονομολόγος, ο οποίος δεν είναι οικονομολόγος ακαδημαϊκός, είναι της πιάτσας, είναι του τραπεζικού τομέα, κατά κύριο λόγο στον τραπεζικό τομέα ασχολήθηκε και δραστηριοποιήθηκε. Και στο ΣΕΒ το Ιταλικό, στην κομφιντούστρια. Που σημαίνει ότι και, τέλος πάντων, θα δούμε και το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως, επειδή τυχαίνει να έχω στα αγγλικά, έχουν δημοσιευτεί 5 ή 6 βιβλία του, τα 5 τα έχω. Από το 85 γράφει αυτός, βγάζει βιβλία. Μπορώ να πω ότι είναι ένας συντηρητικός, καθεστωτικός οικονομολόγος, ο οποίος όμως έχει ορισμένες αρχές. Σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ δεν θα γίνω απικία της Γερμανίας. Τι να κάνουμε δηλαδή.
αυτό το απλό πραγματάκι, κάτι το οποίο το υποστήριξε και το ανέλησε στο τελευταίο του βιβλίο του 2015, βγήκε στα ιταλικά. Το οικονομικό του μοντέλο, Δημήτρη μου, έχεις καθόλου, είναι ώρα να πούμε κάτι γι' αυτό? Το οικονομικό του μοντέλο είναι μια παραλλαγή κενσιανισμού στην μετα-Bretton Woods εποχή. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εάν υποθέσει κανείς ότι μπορεί να βρεις ένα οικονομικό μοντέλο, δηλαδή είναι μια πιο διαχειριστική και νησιανή προσέγγιση στην οικονομία, χωρίς έντονες κοινωνικές αναφορές. Δηλαδή δεν έχει αντιλήψεις περί κοινωνικού κράτους, τουλάχιστον εγώ δεν το διακρίνει σε αυτή την ιστορία. Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε casus belli από τον πρόεδρο και φυσικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία είχε καταφύγει ο κύριος Ματαρέλα. Να εξηγήσουμε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο κύριος Ματαρέλα την είχε εξαφανιστεί από τη Ρώμη. Δεν τον βρίσκανε πουθενά. Και επειδή όταν δεν βρίσκεις πουθενά κάποιο τέτοιο σημαίνον πρόσωπο, σημαίνει ότι έχει φύγει από τη χώρα και έχει πάει για διαβουλεύσεις με τον ξένο παράγοντα. Και το λες, θα το πούμε καλύτερα. Έτσι, λοιπόν. Να θυμίσουμε εδώ μια δική μου περίπτωση, γιατί πώς έμαθα εγώ να χτυπά, ότι όταν ακούω τέτοιο πράγμα, να πηγαίνει το μυαλό μου στο κακό. Λοιπόν, βρισκόμουν το 1987 στην Σοβιετική Ένωση τότε, στη Μόσχα, με αποστολή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, προκειμένου να μελετήσουμε, υποτίθεται, το κλιμάκιο που στάλθηκε εκεί, τα οικονομικά της Περεστρόικα. Δεν θα μπω εγώ στο τι ήταν και τι δεν ήταν αυτό, έχουμε πει. Αλλά, καθώς βρισκόμουν στο δωμάτιό μου, άκουγα κυρίως από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μόσχας τα νέα. Είχα βάλει μονίμως τον αγγλόφωνο της Μόσχας στον ραδιοφωνικό σταθμό. Την εποχή εκείνη υπήρχε το θέμα του Λιβάνου πολύ έντονα και εμφυλίου στο εμφυλίο, μπράβο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο επικεφαλής των Αράβων της Αραβικής, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, τέλος πάντων τότε ήταν στην ειδησιογραφία, τον έψαχνε επιγόντως ο Αμερικανός επιτετραμένος για την ειρήνευση στο Λίβανο ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Αυτός ήταν ο επικεφαλής των Δρούζων μουσουλμάνων στον Λίβανο. Λοιπόν, είχε αποσυρθεί, όπως λέγεται, έτσι έλεγε το ραδιόφωνο που άκουγα, τα ειδησιογραφικά πρακτορία, γιατί όλα αυτό που με μετέδε ήταν το Reuters, το TASS, τα μεγάλα πρακτορία, τι έλεγαν. Ένα μεταδόσεις. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αποσυρθεί στο εξοχικό του έξω από τη Βηρυτό και δεν μπορούσε να δει τον Αμερικανό επιτετραμένο. Την επόμενη μέρα το πρωί, καθώς κατέβαινα για πρωινό, ναι, καθώς κατέβαινα για πρωινό στο ξενοδοχείο όπου στεγάζονταν οι επίσημες αντιπροσωπείες του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης και της Σοβιετικής Κυβέρνησης, ΝΑΤΟΣ κατεβαίνει και πήρε πρωινό ακριβώς στο διπλανό τραπέζι από το δικό μου. Λοιπόν, και από τότε κατάλαβα ότι όταν λένε ότι είναι αποσυρμένος κάπου να διαβουλευτεί με τον εαυτό του, ναι, δεν διαβουλεύεται ακριβώς με τον εαυτό του. Λοιπόν, όταν λοιπόν άκουσα τον Ματαρέλα, ότι ο Ματαρέλα έχει αποσυρθεί από τη Ρώμη για να διαβούλευσει, ναι, ξέρα ότι βρίσκεται στο Βερολίνο. Μπαμ έκανε ότι πήγαινε στο Βερολίνο. Λοιπόν, στο Βερολίνο λοιπόν και με τις Βρυξέλλες φυσικά, πήρανε τη γραμμή αυτήν που ήταν σαφέστατα να εκβιάσουν, να μην μπει αυτός ο οικονομολόγος. Γιατί? Αυτή ήταν η αφορμή. Δεν ήταν τίποτα φοβερό αυτός ο οικονομολόγος, δεν πήγε να επαναστατικοποιήσει τίποτα. Τόση δύναμη θα έχει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, είναι τα γερμανικά οικονομικά συμφέροντα και της χούντας των αγορών απέναντι στα αστικά βιομηχανικά συμφέροντα της Ιταλίας. Αυτό συγκρούστηκε. Μόνο που συγκεκριμένη σύγκρουση ήταν εποφελία του Ιταλικού λαού. Δηλαδή, αν κερδίζανε και επικρατούσαν, ακόμη είναι ανοιχτό το θέμα, έτσι. Αν επικρατήσουν αυτά τα συμφέροντα, οι αλλαγές που θα γίνουν θα δώσουν μεγαλύτερες δυνατότητες στο λαουτζίκο, στον απλό εργαζόμενο κτλ. Να επιβληθούν πολιτικές περισσότερο φιλικές προς τον ίδιο παρά μέσω της παραμονής του στην Ευρωζώνη και στο αυτό έγινε. Τι είπε ο κύριος λοιπόν Ματαρέλα? Είπε λοιπόν ότι εγώ δεν το γουστάρω αυτόν, γιατί είναι ενάντια στο ευρώ. Είχε και διαταράσει τη σχέση, στο ευρώ, όχι και, και στην επίσημη δικαιολόγησή του. Ότι είναι γερμανικό όχημα για την κυριαρχία στην Ευρώπη. Ναι, ότι ο Ματαρέλα λέω, Ματαρέλα, ότι λέω δεν τον δέχομαι γιατί διαταράσει και τη σχέση μας με τους εταίρους. Λοιπόν, αυτή ήταν η επίσημη δικαιολόγηση με την ομιλία του Ματαρέλα, με το διάγγελμα που έκανε προς τον Ιταλικό λαό, και φυσικά είπε ότι εφόσον δεν δέχτηκε
και ο Τζουζέπε Κόντι δεν δέχτηκε να βάλει άλλον και παρέδωσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Κόντι. Να θυμίσουμε ότι πρώτον ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εξαιρέσει πρόσωπο από μία κυβέρνηση, σχηματιζόμενη κυβέρνηση, παρά μόνο εάν δεν τηρείται η εντολή. Και αυτός έχει, πώς το λένε, φέρεται υπεύθυνος για πράξεις οι οποίες είναι κατά παράβαση του συντάγματος. Δηλαδή, αν έχει εγκληματική δραστηριότητα, αν έχει ενταχθεί σε οργανώσεις ή οποιαδήποτε άλλη που θεωρείται εγκληματικές, είτε από τη δικαιοσύνη είτε από το Σύνταγμα, είναι ξεφωνημένα ρατσιστής, δηλαδή πράγματα τα οποία αναφέρονται ρητά στο Σύνταγμα. Δεύτερον, επειδή επικαλούνται τα παπαγαλάκια του Ματαρέλα και του Παρεξόπηματος στην Ιταλία, το άρθρο 92 του Συντάγματος της Ιταλίας, να πούμε ότι το άρθρο 92 λέει ότι δίνει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας την εντολή, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κυβέρνησης, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, σχηματίζει την κυβέρνηση, η οποία κατατίθεται και με την έγκριση του Προέδρου σχηματίζεται η κυβέρνηση. Λοιπόν, το με την έγκριση του Προέδρου έχει να κάνει με την έγκριση της τήρησης της εντολής και δεν αφορά τα πρόσωπα. Διότι αν αφορούσε τα πρόσωπα, τότε το άρθρο 92 ή σε άλλη διάταξη του Συντάγματος θα υπήρχε η πρόβλεψη τι γίνεται σε περίπτωση που ο Πρόεδρος διαφωνεί με πρόσωπα ή με τη σύνθεση της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Θα προβλεπόταν διαδικασία ή με κάποιο τρόπο ή θα υπήρχε αντίστοιχη νομολογία. Γιατί το Ιταλία έχει συνταγματικό δικαστήριο, δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε θα υπήρχε μια αντίστοιχη νομολογία. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, επειδή επικαλούνται και άλλες ιστορίες, δηλαδή προηγούμενα κατάλυσης υπουργών, διαφωνίες υπουργών, ποτέ δεν υπήρχε θέμα για το αν θα αναλάβει ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέμα άρνησης δηλαδή ή αντίστασης, ή και όταν υπήρξε, υπερίσχυσε πάντα η άποψη του Πρωθυπουργού, δηλαδή του εκλεγμένου, έτσι, αυτός που έχει εκλεγεί, λοιπόν, κατευθείαν από το λαό, ποτέ για ζητήματα πολιτικής. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ δεν το γουστάρω αυτόν, γιατί ακολουθεί διαφορετική πολιτική από αυτή που εγώ πιστεύω. Αυτό είναι πώς να το πούμε, είναι κατά παράβαση, όχι το συντάγματος, είναι κατά παράβαση του δικαίου όπως το ξέρουμε γενικά ή όπως έχει προκύψει τουλάχιστον μεταπολεμικά σε όλες τις χώρες. Το δεύτερο βέβαια, πολύ χειρότερο από αυτό, ακόμη χειρότερο από αυτό και από αυτό που ολοκληρώνει το πραξικόπημα βέβαια, είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ματαρέλα καλεί τον Κάρλο Κοταρέλη, ένα καθήκη ολκής, πληρωμένο δολοφόνο του Δέλτα Νιτάφ, σε σημασμένο στην Ιταλία, για να πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει καμιά νομοποίηση και φυσικά δεν πρόκειται να έχει καμιά νομοποίηση και από το κοινοβούλιο. Εκτός και αν γίνει δεύτερο πραξικόπημα μέσα στο κοινοβούλιο και τότε δούμε ότι συσταθεί το κοινοβούλιο και οι δύο μεγάλες παρατάξεις της δεξιάς και της αριστεράς, κέντρο-δεξιά και κέντρο-αριστερά, έτσι, από κοινού τον αποδεχτούν, όπως κάνανε με το Μόντι μετά την παρέτηση του Μπερλουσκόνη λόγω δικαστικής δίωξης που έγινε το 2011. Τότε ο Ναπολιτάνο διέπραξε πάλι πραξικόπημα, κατέλυσε το Σύνταγμα και την πρόβληψη των συνταγματικών διαδικασιών. Γιατί δεν πήγε τη χώρα σε εκλογές. Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, τότε όμως υπήρξε και εξαγορά εισαγωγικά η λέξη ή χωρίς εισαγωγικά βουλευτών. Τώρα εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Είναι πολύ πιο χοντρό αυτό που συμβαίνει. Εκτός εάν έχουν εξασφαλίσει αυτό τη σύμφωνη πέρα γνώμη του Σαλβίνη και της κεντροδεξιάς παράταξης, Μπερλουσκόνη και CIA, μαζί με τον κεντροαριστερά, η οποία ζητοκραυγάζει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Ζητοκραυγάζει. Λοιπόν, και έτσι εξασφαλίσουν την πλειοψηφία μια δεδηλωμένη στο κοινοβούλιο. Όπως η Λίγκα. Βεβαίως. Έτσι. Ναι. Πρέπει και η Λίγκα να μπει στο. Κάτσε αυτό. Ναι. Ο Σαλβίνη είναι πολύ πιο άγριος στις τοποθετήσεις εναντίον των Γερμανών από τον Τιμάιο.
Θα μπορούσα να πει και ότι είναι πολιτική, βέβαια, το σκέφτηκα και εγώ. Αλλά... Όχι, όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ειλικρινή. Στα νεύρα του. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω τι εναλλακτικές υπάρχουν. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Πρόσεξε. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, με την επιλογή του Κάρλο Κοταρέλη, εάν προκύψει και τελικά τελεσυνδικήσει αυτό το πραξικόπημα σε αυτή την ιστορία, είναι σίγουρο ότι εάν δεν βλέπουν ότι δεν θα έχουν πλειοψηφία στο κοινοβούλιο να πάνε δεδηλωμένοι, δεν θα συγκροτήσουν καν κοινοβούλιο. Και αυτό το πράγμα, για πρώτη φορά πλέον, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μεγάλη χώρα της Ευρώπης θα έχουμε ανοιχτά δικτατορία. Ακριβώς. Χούντα. Χουντάρα. Έτσι. Παραδοσιακή. Από όσο ξέρω, στην Ευρώπη ολόκληρη μεταπολεμικά δεν είχαμε. Όχι, ποτέ. Όχι, ποτέ. Έτσι, ποτέ. Ξέρεις, πολύ καλύτερα, ναι, ναι. Ποτέ δεν υπήρξαν. Υπήρξαν παρεκτροπές, ναι, και εκτροπές του συντάγματος και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πάντα με το φερετζέ του κοινοβουλίου. Ναι, γιατί είχαν μάθει από το Μεσοπόλεμο, είχαν μάθει τι συμβαίνει όταν καταλήγει στο κοινοβούλιο. Ότι αργά ή γρήγορα ο κόσμος θα σταθεί στα πόδια του και θα σε πάρει ο διάλογος τον πατέρα. Έτσι. Οπότε τι γίνεται, θέλανε πάντα το κοινοβούλιο ως φερετζέ για να μπορούν να περάσουν τις εκτροπές που θέλανε να κάνουν. Όπως το κάνουν στην Ελλάδα. Ανεύ κοινοβουλίου δεν θα μπορούσαν να το περάσουν. Λοιπόν, αυτό λοιπόν γίνεται στην Ιταλία. Αυτό είναι το γεγονός. Όπως και να το ντύσεις, όπως και να το γράψεις, είναι πραξικόπημα με σκοπό τη Χούντα. Χούντα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δικτατορία ανοιχτή. Ούτε καν συνταγματική δικτατορία, όπως την ονόμαζαν οι Αμερικανοί πολιτιολόγοι, την πιθανότητα να επαφαρμοστεί έκτακτη ανάγκη, το δίκαιο της ανάγκης ή το αναγκαστικό δίκαιο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Χούντα. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα κάνει ο λαός. Αν ο λαός τα σπάσει όλα και τα κάψει όλα στην Ιταλία, η Χούντα αυτή δεν θα κρατήσει. Ξαναγυρνάμε στον Καρλ Σμιτ και σε αυτό που αποφασίζει το άρθρο 48 της Βαρυνάς. Σαφέστατα. Πάμε σε αυτό το πράγμα. Και επιβεβαιώνεται ότι ο πολιτισμός της Ευρώπης, της σύγχρονης Ευρώπης, στηρίζεται στον Καρλ Σμιτ και τη λογική της απολυταρχίας. Ο έχων την εξουσία. Το δικαίωμα να αποφασίζει. Ναι, ναι, ναι. Και αυτός που ασκεί το μονοπόλιο της φυσικής βίας, όπως έλεγε ο Βέμπερ, αν και αυτό το πήρε από τον Γκρότιους. Το 15ο αιώνα την αποστροφή αυτή. Πάντως αυτή είναι η λογική της απολυταρχίας. Λοιπόν, ο λαός δεν έχει κανένα λόγο, καμία παρέμβαση, ακόμη και η επιλογή του δια των εκλογών τη σβήνουμε. Λοιπόν, επιβάλλουμε, γιατί εγώ έχω το μονοπόλιο άσκησης φυσικής βίας, είμαι εξουσία. Και άρα για να μπορέσω να κρατήσω εγώ αυτή την κυβέρνηση, αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνουν, αν κινητοποιηθεί ο λαός, εάν βγει ο λαός στους δρόμους, θα το πρέπει να το κάνουμε με την καραμπινιερία και τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν μπορούν να το κάνουν διαφορετικά. Αυτό ήταν που θέλω να σε ρωτήσω. Νομίζεις, εσύ πάντα έχεις δει μια έννοια του λαού, η οποία είναι η συγκρότηση ενός υποκειμένου απέναντι σε μια εξουσία. Νομίζω ότι σαν ορισμός θα μπορούσε να ταιριάξει αυτό σήμερα στην Ιταλία, αν συγκροτηθεί αυτό. Βεβαίως. Σήμερα έχουμε τις προϋποθέσεις συγκρότησης. Δηλαδή με την έννοια ότι έχουμε μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη στα πολιτικά πράγματα, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, που δεν έχει μόνο κοινοβουλευτική ισχύ, έχει πάρα πολύ καλή οργανωτική από τα κάτω ισχύ. Δηλαδή σε δήμους, κοινότητες και φυσικά οργανωμένες δυνάμεις. Αν αυτό το κόμμα αποδείξει ότι μπορεί να κινητοποιεί το λαό και να τον καθοδηγεί μέχρι την τελική νίκη, τότε πραγματικά έχουμε μια νέα συγκρότηση κοινωνικοπολιτικού υποκειμένου με την έννοια λαός. Άρα έχουμε εντυπωσιακά πράγματα. Δηλαδή, εγώ σαν θεωρητικός, ας πούμε, τρελαίνομαι. Αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν επανακαθορισμό του Ιταλικού έθνους. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Σωστό. Επανακαθορισμός σωστό. Σε τελείως καινούργια βάση. Επανασυγκρότησή του δηλαδή. Επανασυγκρότησή του, ναι. Έτσι. Το επανασυγκρότησε θα το δούμε. Ναι. Αλλά επαναπροσδιορισμός. Γιατί η πρώτη νίκη που επετεύχθη με τη συγκρότηση αυτής της κυβέρνησης είναι το διέρκεια βασίλευε ανάμεσα στους βόρειους Ιταλούς, όχι τους βόρειους Ιταλούς και τους νότιους Ιταλούς. Γιατί αναγκάστηκε ο βασικός εκπρόσωπος της απόσπασης του Βορρά, του Ιταλικού Βορρά από την Ιταλία, ο Σαλβίνι, η Λίγκα δηλαδή, να συνεργαστεί σε ένα πρόγραμμα εθνικής, έτσι, με τους νότιους, δηλαδή, που κατά κύριο λόγο εκφράζονται από το κόμμα του και το Σπενταστέρια. Λοιπόν, αυτό είναι εθνική νίκη. Υπερβαίνουν μια εσωτερική διαίρεση που τουλάχιστον μετά το κάτω των δικαστών στις αρχές της δεκαετίας του 90
πεζόταν σαν ισχυρό χαρτί για να κρατάνε υποτελή τον Ιταλό και να το επιβάλλουν και το ευρώ και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα. Με μοχλό τη Λίγκα και όλη αυτή τη διαίρεση της Ιταλίας σε βορρά και νότο είναι που χώσανε την Ιταλία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Αυτό το πράγμα ήταν η πρώτη μεγάλη τους νίκη. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι συνειδητοποιημένο αυτό το πράγμα. Απλά εγώ το βλέπω σαν τέτοιο. Λοιπόν, το δεύτερο, βεβαίως, είναι αυτό που λέμε. Και αυτό το έχουν πετύχει πριν πετύχουν την εθνική τους ενότητα. Ποιο είναι το προηγούμενο? Είναι ότι σπάσανε τα παραδοσιακά καβούκια. Πολιτικά το δεξιά, αριστερά. Πολιτική γεωγραφία. Αυτό το πράγμα. Έτσι. Το τσακίσανε. Και μάλιστα εξανάγκασαν ένα ακροδεξιό, σύγχρονο ακροδεξιό κόμμα, τύπου Λεπέν, αναγκαστικά να προσχωρήσει σε μια αντικαθεστωτική, όπως ονομάζουν επίσημα οι Βρυξέλλες, την κυβέρνηση που ήταν να δημιουργηθεί με τον Τζουζέπε Κόντε. Αντικαθεστωτική τη θεωρούσαν. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ πλέον επιβεβαιώνεται ότι η κυρίαρχη διαχωριστική γραμμή σήμερα δεν είναι απέναντι σε αριστερά ή δεξιά, με οποιαδήποτε παραλλαγή. Είναι απέναντι σε αυτούς που υπερασπίζουν τη δημοκρατία με κοινωνικό περιεχόμενο και φυσικά στη βάση της εθνικής ανεξαρτησίας, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κοινωνικό περιεχόμενο. Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, και απέναντι στους άλλους που είναι ενάντια. Οι παγκοσμιοποιητές. Ναι, η λογική της παγκοσμιοποίησης. Των υπερεθνικών σχημάτων. Αυτό το πράγμα είναι. Λοιπόν, αυτή η διαχωριστική γραμμή πλέον φαίνεται ολοκάθαρα στην Ιταλία. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και είναι εντυπωσιακή. Εάν κινητοποιηθεί ο Ιταλός, που έχει όλα τα προσόντα και τα μέσα να κινητοποιηθεί, αυτή τη στιγμή το κίνημα του Πέπε Γκρίλο ελέγχει τους περισσότερους δήμους και τις κοινότητες στην Ιταλία, φαντάσου δύναμη, εάν θελήσει να κινητοποιηθεί. Αρκεί να μην είναι γραφειοκρατική δύναμη και να έτσι. Σωστό, αυτό λέω. Φαντάσου δύναμη. Αν δεν έχει αλωθεί από την κομματική γραφειοκρατία, την νομεκλατούρα που δημιουργούνται πάντα στα κόμματα μαζικής συνοχής και μαζικής αναφοράς της κοινωνίας, όπως έγινε και στα κόμματα της αριστεράς, της λεγόμενης παραδοσιακής αριστεράς, που προήλθε από τη Σοσιαλδημοκρατία ή το κομμουνιστικό κίνημα, που αλώθηκαν πριν συμβιβαστούν και εκφυλιστούν, αλώθηκαν από την κομματική γραφειοκρατία, λοιπόν, για να μπορέσουν να πειθαρχήσουν τις κοινωνικές δυνάμεις που εκφράζαν αυτά τα κόμματα εξ αντικειμένου. Λοιπόν, εάν δεν έχει συμβεί και αυτό, τότε θα δούμε τρομακτικές κινητοποιήσεις. Το βλέπεις πιθανό, Δημήτρη μου? Πάντα έχω μια απορία. Πώς θα μπορούσε να αντέξει ένα εκολαπτώμενο πολιτικό προσωπικό στις εξαγορές, στις πιέσεις, στους εκβιασμούς, στις απειλές? Θα μπορούσε να αντέξει ένα εκολαπτώμενο πολιτικό σύστημα σε αυτές τις πιέσεις? Το βλέπεις στην Ιταλία να μπορεί να γίνει? Κοίταξε να δεις κάτι. Εάν έχουν διατηρήσει τις οργανωμένες δυνάμεις τους και τον οριζόντιο χαρακτήρα της οργάνωσής τους, δεν έχουν από ούτε τίποτα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα ανακαλείται το προσωπικό και μπαίνει καινούργιο προσωπικό στη θέση του. Και μάλιστα στις συνθήκες μάχης, δηλαδή αναμέτρησης, με τοπικές αναμέτρησης, όπως διαμορφώνονται τώρα τα πράγματα, δεν μπορεί να σε ξεγελάσει εύκολα το προσωπικό πρώτης γραμμής. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Δηλαδή είναι γρήγορο και εύκολο. Εύκολα να εντοπιστεί το ότι αρχίζει να το πουλάει. Οπότε μπορείς εύκολα να το ανακαλέσεις και να φέρεις καινούριους μπροστά στο βαθμό που οι οργανώσεις λειτουργούν. Να γιατί επιμέναμε στο ζήτημα της οριζόντιης οργάνωσης. Στο γεγονός δηλαδή ότι κάθε οργάνωση έχει δυνατότητα να ασκεί πολιτική στα πλαίσια μιας ενιαίου τύπου οργάνωσης. Να γιατί εδώ δοκιμάζεται και η μορφή οργάνωσης αυτή τη στιγμή του Πέπε Γκρίλο και της δυνατότητάς να ανταποκριθεί σε αυτή την ιστορία. Εάν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, θα το σαρώσουν. Πώς εννοείς να ασκεί πολιτική η οριζόντια δομή? Δηλαδή, για παράδειγμα, κινητοποιηθεί κάθε δήμος και κοινότητα με τις οργανωμένες δυνάμεις που έχει αυτό το κίνημα και βεβαίως παρασύροντα και ό,τι άλλο δημοκρατικό στοιχείο υπάρχει στην κοινωνία, γιατί τώρα θα ξεσηκωθεί το δημοκρατικό συνέστημα, το δημοκρατικό αίσθημα πλατύτατο μαζών, ακόμη και αυτών που δεν ψήφισαν. Ανοργάνωτων, μη ψηφοφόρων. Και είναι και φυσιολογικό, έτσι πάντα συμβαίνει. Αν λοιπόν τους εσπυρώσεις αυτούς και τους προωθεί στην ιδέα ότι μπορούμε να βγάλουμε τους μπροστάριδες μας, αυτούς δηλαδή που ηγούνται αυτής της ιστορίας, κατά τόπους, αυτοί συνθέτουν την εθνική ηγεσία σε εθνικό επίπεδο. Και άρα δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι οι βουλευτές ή όλοι οι μέλη της κυβέρνησης, αλλά έχουν δυνατότητα να εναλλάσσονται και να αναπληρώνουν κενά
και αυτούς που πέφτουν και αυτούς που λιγοψυχούν και αυτούς που πάνε προς τα πίσω και οτιδήποτε ή αλλάζουν προσανατολισμό. Αυτό είναι το αυτό είναι η δύναμη μιας μαζικής οργάνωσης με οριζόντιο χαρακτήρα. Αρκεί να μην σταθεροποιηθεί, ας πούμε, η οργάνωση και έχει κυβερνόμενους και κυβερνώντες. Ναι, αν αποκτήσει ιεραρχικά χαρακτηριστικά, την έχει βάψει. Ακριβώς. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα παίζεται για να καταλάβουμε. Τώρα, το συμπέρασμα από όλα αυτά, τι είναι? Το πολύ απλό. Για την Ελλάδα μας. Ακριβώς. Λοιπόν, για την Ελλάδα μας. Κάτι πολύ απλό. Πρώτον, όποιος περιμένει τη λύση από οποιαδήποτε εκδοχή ή συνδυασμό θραυσμάτων της υπάρχουσας δεξιάς ή της αριστεράς, να ξέρει ότι έχει υπογράψει τη θανατική του καταδίκη. Και όχι μόνο του προσωπικά του ίδιου, της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, εκτός από τους λίγους, οι μέτερους, αλλά και της χώρας. Η λύση δεν μπορεί να έλθει, ή όπως μου το έλεγε ένας εξαιρετικός διανοούμενος Ελλάδας, αλλά δεν έχει σημασία να το πω σε αυτήν την ιστορία, και δεν θέλει να φανεί το όνομά του, μου το έλεγε το εξής: δεν μπορείς να φτιάξεις καινούργια οικοδομή με παλιά υλικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πας στο, πώς το λένε, στη μάντρα, πώς να το πούμε, υλικών καταδαφίσεως και να πάρεις από εκεί για να φτιάξεις το καινούργιο οικοδόμημα. Θέλεις καινούργια. Καινούργιο αρχιτέκτονα, καινούργιους μαστόρους, καινούργια υλικά για να χτίσεις αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και η Ιταλία αυτό το είχαν κάνει. Το κάνανε με τον Πέπε Γκρίλο, αναδεικνύοντας σε κυρίαρχη καθοριστική πολιτική δύναμη στα πολιτικά τους πράγματα. Έτσι, με ό,τι αντιφάσεις και διαφωνίες και αντιρρήσεις μπορείς να έχεις. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο βασικό είναι ότι καμία δύναμη συμπεριλαμβανομένου και μιας δύναμης που τελείως ξεκινάει πραγματικά πρωτογενώς μέσα από το λαό και υπερβαίνει το αριστερά-δεξιά όπως έχει δομηθεί στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα εάν δεν έχει οργανωμένες δυνάμεις στη βάση, εάν αυτή η βάση δεν είναι δεμένη οργανικά με την κοινωνία από κάτω. Γιατί πολύ απλά, ακόμη και αν εμείς βρισκόμαστε στην κυβέρνηση, αυτό που έγινε στην Ιταλία θα γινόταν και σε εμάς. Μα ο πρόεδρος θα έκανε πραξικόπημα. Μα το Συμβούλιο Επικρατείας. Μα ο Άριος Πάγος. Κάποιος θα σου έκανε πραξικόπημα. Όλοι οι μηχανισμοί συντήρησης. Έτσι. Λοιπόν, άρα τι πρέπει να κάνεις? Ποιος σου δίνει διέξοδο σε αυτή την υπόθεση? Ο λαός. Ο οργανωμένος λαός, ο οποίος μπορεί να κινητοποιηθεί και να υποστηρίξει την πολιτική λύση. Γιατί θα δείτε, εάν δεν κινητοποιηθούν οι Ιταλοί, θα χάσουν τα πάντα και θα είναι πολύ χειρότερη η πολιτική της δικτατορίας που θα επιβληθεί, βεβαίως, για όσο μπορεί να επιβληθεί. Από εκεί και πέρα, να το ξέρουμε αυτό. Όσο και να προσκυνάμε τους τωρινούς ή τους οποιουσδήποτε, όποιος και να εμφανίζεται ότι είναι καλύτερος δεξιός από τους δεξιούς που γνωρίσαμε και κυβερνήσαν τον τόπο, όσο και να εμφανίζεται καλύτερος αριστερός, πιο επαναστάτης, πιο ριζοσπαστικός από τους αριστερούς που κυβερνάνε σήμερα, να ξέρετε ότι είναι μία από τα ίδια. Αυτό που έχει αποτύχει δεν είναι το μείγμα πολιτικής, αλλά είναι η καθεστωτική αντίληψη του πολιτεύεστε. Και σε αυτό τη βιώσαν όλοι. Πέρασε παντού, σε όλο το σύστημα. Γι' αυτό κανένα από τα πολιτικά κόμματα αυτά δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε αυτή την κατρακύλα και την πτώση που έγινε. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον κόσμο. Αλλά όλα αυτά διατηρούν ποσοστά ή κερδίζουν ποσοστά από την προδοσία ή την εκτόνωση του λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς ανέβηκε? Εκτονώνοντας ένα μαζικότατο λαϊκό κίνημα αντίστασης και δυσαρέσκειας. Το ίδιο. Λοιπόν, τώρα πού πάνε να στηρίξουν την όποια διάδοχη κατάσταση? Την εκτόνωση πάλι που κάνει το ΠΑΜΕ και την ΓΕΣΕ Τετάρτη. Εκτόνωση, απεργία εκτόνωσης, καθαρά εκτόνωσης, και στην εκτόνωση του δίθεν πατριωτισμού, μάλλον του πατριωτισμού του Έλληνα, με τους δίθεν πατριώτες που στείνουν την ιστορία για να βάλουν και αυτή την υπογραφή τους στην παράδοση της Μακεδονίας στο όνομα των Σκοπίων ή προς το συμφέρον των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Αυτό, έτσι γίνεται η δουλειά. Έτσι γίνεται η δουλειά. Και από πού φαίνεται? Γιατί κανένας τους δεν θέτει θέμα καθεστώτος. Ότι εδώ έχουμε παραβίαση κατάλληλη του Συντάγματος. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το είπε μέχρι και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μην τρελαθούμε τελείως. Έτσι. Και ότι το πρώτο μέλημά μας είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Του συνταγματικά καθορισμένου θεμελιωμένου κράτους δικαίου και μετά όλα τα άλλα. Να επανέλθει η νομιμότητα υπέρ του λαού.
του πολίτη δηλαδή, πρωτοδιακυρία, ατομικά και συλλογικά υπέρ του λαού και μετά συζητάμε όλα τα άλλα. Γιατί δεν τα βάζει κανένας αυτά? Γιατί δεν τα βάζει κανένας αυτά? Γιατί δεν θέλει να δεσμευτεί πάνω ακριβώς στα θεμελιώδη αυτά. Και λέει και πετάει μπαρούφες. Είτε πατριδοκαπηλείας, ζήτω ο Παλαιολόγος και η Κωνσταντινούπολη. Ή από τα αριστερά, ο καπιταλισμός και αντικαπιταλισμός. Ιδεολόγημα. Ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Και στην Ιταλία φάνηκε. Και πώς και γιατί εμένα με έκανε από την αρχή να λέω ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Εδώ δεν βαδίζουμε ολοταχώς σε μια κατάσταση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί μια αστική τάξη, μια ηθήνουσα τάξη. Πέρα από την κοινωνιολογική ανάλυση. Όμως, ναι. Πέρα από την κοινωνιολογική ανάλυση, μπορεί να την κάνει εσύ, εγώ, πέντε άλλοι. Λοιπόν, το πολύ πολύ. Τι είναι εκείνο που έπρεπε να κάνει μπαμ στο αυτί του Έλληνα πολίτη? Ότι μιλούσαν συγκεκριμένα. Σωστό. Δεν μιλούσε όπως ο Τσίπρας. Σωστό. Ο Τσίπρας τι μας έλεγε, ρε παιδιά, που μας λένε ορισμένοι με έχουν πρίξει. Α, μας τα έλεγε ο Τσίπρας. Βρε βλάκα, τι σου λέει ο Τσίπρας? Θα διαπραγματευτώ και αν το δεχτώ, βλέπουμε. Α, τούτη εδώ τι σου λέγανε? Εγώ θα προχωρήσω. Το μόνο που συζητάω είναι η αλλαγή των θεμελιακών συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Τίποτα άλλο δεν συζητάω. Τα υπόλοιπα είναι προς εφαρμογή. Δεν μίλησε ποτέ έτσι ο Τσίπρας. Ποτέ. Ποτέ επί του συγκεκριμένου δηλαδή. Ποτέ. Ποτέ. Τα ανάθετε όλα στην διαπραγμάτευση με τη Μέρκελ. Θα συμφωνήσω με τη Μέρκελ και θα πετύχω. Δεν έβαλαν ποτέ η συγκυβέρνηση τέτοιο θέμα. Θα διαπραγματευτώ με τους Ευρωπαίους και αν συμφωνήσουν προχωράω. Δεν βάλανε ποτέ τέτοιο θέμα. Λοιπόν, γι' αυτό και είπα ότι αυτοί, συν τον τρόπο που το χειρίστηκαν οι Ευρωπαίοι, έβλεπα ας πούμε ότι υδρώνανε, ενώ στη δική μας περίπτωση όχι μόνο δεν υδρώνανε, ήτανε και από πάνω κιόλας. Το δάχτυλο να δείχνει. Έτσι. Λοιπόν, έδειχναν όλα τα πράγματα, δεν είναι ξεκάθαρα. Συν την κοινωνιολογική ανάλυση, κοινωνικοπολιτική ανάλυση που μπορείς να κάνεις για να καταλάβεις τι δυνάμεις κρύβονται από πίσω και άρα τι δυνατότητες έχει για να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, νομίζω να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μετά να επιστρέψουμε έτσι για να μπορέσουμε να πλουτίσουμε και τον προβληματισμό του κόσμου. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Έχουμε το βασικό μας θέμα που βεβαίως σήμερα είναι το πραξικόπημα στην Ιταλία. Νομίζω ότι είναι αντίστοιχη σημασίας, μεγαλύτερη σημασίας από το πραξικόπημα από τη Χούντα το 67 στην Ελλάδα για ό,τι σημαίνει για την Ευρώπη ευρύτερα και οτιδήποτε, και πολύ σημαντικότερο για αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία από ότι αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, που έτσι αλλιώς μας είχαν ξεγραμμένους από τότε που εμείς ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του το 90 με το Maastricht. Μας ξεγράψανε. Πραγματικά δεν έβλεπα πουθενά στις αναλύσεις, στις διεθνείς αναλύσεις από τα μεγάλα επιτελεία, την Τριμερή, το Bilderberg και όλα αυτά τα πράγματα ή άλλα think tanks όπως τα λένε, ποιος είναι ο ρόλος Ελλάδας, ποιο είναι το ειδικό στάθμισμα στην Ελλάδα, έστω στα σχέδιά τους. Πουθενά. Ήμασταν ξεγραμμένοι. Ξεγραμμένοι, τόσο δεδομένοι που δεν άξιζε τον κόπο κανείς να ασχοληθεί μαζί μας. Ασχολήθηκαν μόνο όταν φοβηθήκανε ότι θα τους σπάσουμε την Ευρώπη. Και για λίγο μέχρι να μας επιβάλλουν το καθεστώς. Είχε βέβαια χάσει η Ελλάδα, νομίζω, Δημήτρη μου, και τη γεωπολιτική σημασία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τον Ανατολικό Μπλοκ. Όχι, λόγω των δικών μας επιλογών. Ναι, προφανώς. Εμείς τότε είχαμε μια ιστορική ευκαιρία. Προφανώς. Ποια είναι η ιστορική ευκαιρία? Καθώς κατέρεαν τα Βαλκάνια, να παίξουμε ρόλο σταθεροποιητικό στα Βαλκάνια μέσω της Βαλκανικής συνεννόησης. Και έτσι μπορεί να αλλάζανε το κοινωνικό καθεστώς, δικό τους θέμα, δική τους επιλογή των λαών. Αλλά θα σταθεροποιούσαν. Δεν θα μπουκάρανε μέσα οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, θα τα κάνανε λίμπα. Και μετά θα μπαίναν σε διαδικασία αναθεώρησης συνόρων, να ξαναφέρουν την Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, όπως γίνεται στη δεκαετία του 90 και συνεχίζει να γίνεται και σήμερα. Αυτό είναι το καινούριο δεδομένο στοιχείο που έχουμε και γι' αυτό βλέπουμε μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Βεβαίως σήμερα, επειδή δεν έχουμε συγκροτημένο λαό, ούτε στη χώρα μας, ούτε σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, να δούμε τώρα οι Ιταλοί πώς αντιδράσουν, ο λαός δηλαδή, ο ιταλικός λαός.
στηρίζονται στην πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που κάνουν. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει παλιά, στη δική μας γενιά έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο για τη Χιλή που λέει «Ο απατεώνας Ντόναλντ», το θυμάσαι? Όχι. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο είχε γράψει ένας Αμερικανοί δημοσιογράφοι και λέγανε πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σιγοντάρισαν στη χούντα του Πινοσέτ. Δηλαδή, και μάλιστα με ποιον τρόπο προσπάθησαν να επιβάλλουν μια κατάσταση όπου παίζανε Μίκι Μάους, τον Σκρούτζ Μακντάκ, τον Ντόναλντ, τα αμερικάνικα... Το που λέω, πολιτιστικό συμπεριαλισμό. Ναι, ώστε να μην καταλάβει ο λαός και να μην αντιδράσει όταν τελικά επιβλήθηκε η Χούντα του Πινοσέτ. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, έκδοση εκείνης εποχής στα ελληνικά τότε, που εμείς είχαμε μεγάλη ευαισθησία σαν λαός, μόλις είχαμε βγει από τη Χούντα την εποχή εκείνη. Όπως και να έχει, να πάμε γρήγορα έτσι κάπως στον φίλο που να μην τον κρατάμε κιόλας στη γραμμή. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος Χιλαδάκης. Ναι. Καταρχάς, πραγματικά, επειδή σας ακούω, είχατε προφητέψει κατά κάποιο τρόπο πριν από 3-4 μέρες, δεν θυμάμαι, ότι θα γίνει ένα πραξικόπημα στην Ιταλία. Επειδή σας ακούω σήμερα που λέτε ότι υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αν δουν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με την κυβέρνηση αυτή των τεχνοκρατών, να μην λειτουργήσει το κοινοβούλιο στην Ιταλία. Ναι. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Συνταγματικά δηλαδή, δεν γίνεται. Ναι, υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να συνεχίσουν με τέτοιο τρόπο χωρίς να υπάρχει κοινοβούλιο? Εδώ και εγώ την ιδέα που μου μπήκε όταν έβλεπα στον Ιταλικό Τύπο από την προηγούμενο Σαββατοκυριακό τα σενάρια περί κυβέρνησης τεχνοκρατών με παρέμβαση του Προέδρου και με ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας, κινώντας διαδικασίες που λέγεται καθεστώς έκτακτης εθνικής ανάγκης. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε να εξελίσσεται σήμερα. Τώρα, εάν θα κρατήσει αυτό ή όχι, έχει να κάνει από δύο παράγοντες, κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι κινητοποίηση του Ιταλικού λαού, εάν ο λαός δεν κατέβει στους δρόμους σε αυτήν την ιστορία και δεν ακυρώσει αυτό το πράγμα, το πραξικόπημα, γιατί να μην το κάνουν? Το δεύτερο είναι οι δικαστές, οι Ιταλείς δικαστές. Υπάρχει εκδοχή που αναφέρεται ότι θα ασκηθεί μια μηντιακή τρομοκρατία στον Ιταλικό. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη. Έχει ξεκινήσει. Αυτό δηλαδή μπορεί να είναι ένας ανασχετικός παράγοντας στη πιθανότητα κινητοποίησης των Ιταλών, οι οποίοι οι Ιταλοί τους γνωρίζω, είναι ένας λαός αφόρμητος, μοιάζει πολύ με εμάς, είναι λαός ο οποίος μπορεί να ξεσηκωθεί και... θα είναι μια ελπίδα για την Ευρώπη να ξεσηκωθεί ο Ιταλικός. Βέβαια. Δεν το αν όμως αυτή η τρομοκρατία η οποία θα τους τσούξει στο οικονομικό πεδίο, υπολογίζω, δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχει. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπολογίστηκε. Μάλλον η τρομοκρατία δεν έχει περάσει. Τα ποσοστά στήριξης του προγράμματος αυτού που βγήκε στη δημοσιότητα από την συγκυβέρνηση Τζουζέπε Κόντε ξεπερνάνε τα ποσοστά των δύο βασικών κομμάτων της συγκυβέρνησης. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει και αντίδραση. Αυτό που, με συγχωρείς, απλά μια σκέψη διατυπώνω, αυτό που ενδεχομένως να κρατήσει τον Ιταλό μακριά από την κινητοποίηση είναι η επίδειξη δύναμης καραμπινιερία και των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε τώρα για χουντικά μέτρα. Ναι, βέβαια, κοιτά, δεν θα τους κατεβάσουν για να επιβάλλουν την τάξη με τη λογική που έκανε η Χούντα σε εμάς. Ναι. Θα τους κατεβάσουν με τη λογική της φύλαξης στόχων. Αλλά όταν δεις τους δρόμους σου να κυκλοφορούν θωρακισμένα και ένοπλοι πάνωπλοι στρατιώτες. Ναι, το πιο συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας, λογικό είναι να φοβηθεί. Έτσι δεν είναι? Και το δεύτερο ερώτημα, τι επίδραση θα έχουν όλα αυτά σε εμάς? Ζούμε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και σίγουρα η Ιταλία είναι μια χώρα γειτονική, συνδεόμαστε άμεσα. Τι επιδράσεις μπορεί να έχουν όλα αυτά σε εμάς? Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε το σίγουρο είναι ότι θα πάμε πολύ χειρότερα εμείς. Αυτό η Ευρωζώνη αλλά και η ευρύτερα θα το πληρώσει ακριβά στις αγορές. Γιατί οι αγορές δεν τους νοιάζει. Οι αγορές είναι κερδοσκόποι. Τώρα από τη στιγμή που υπάρχει ανομαλία, η καλύτερη τους είναι να εκβιάσουν και τη Γερμανία και τη Γαλλία και όλους. Θα το πληρώσουν. Πού θα ρίξουν το βάρος και τη ζημιά οι Γερμανοί? Πού? Στον πρώτο μαθητή τους. Σε εμάς. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή
χρωστάει στη γερμανική Bundesbank πάνω από 360 δισεκατομμύρια ευρώ στο Target 2. Ποιος θα τα φορτωθεί αυτά? Για να μην σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κεντρική τράπεζα της Ελλάδος, η τράπεζα της Ελλάδος, ναι, λοιπόν, έχει στα χέρια της ιταλικά κρατικά ομόλογα. Τους αναγκάζει να αγοράσουν. Τους αναγκάζει ο Ντράγκη να τα αγοράζουν. Τα οποία θα χάνουν την αξία τους. Φυσικά θα τα χάσουν. Του συμφέρει όμως να γίνει η πολιτική κρίση να επεκταθεί και στην Ελλάδα αυτή την περίοδο? Όχι, η πολιτική κρίση στην Ελλάδα πουθενά αλλού δεν θέλουν να γίνει. Μόνο στην Ελλάδα δηλαδή. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Γι' αυτό άλλωστε, εάν προσέξατε, κανένας δεν μιλάει στην Ελλάδα. Ναι, δεν υπάρχει καμία τίποτα. Άποψη. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αντίθετα, να με συγχωρείτε γιατί ξέρω ότι είσαστε επιφανής δημοσιογράφος και δεν το λέω για σας, δεν το κάνω αυτό, αλλά το αδελφάτο της ελληνικής δημοσιογραφίας έχει ξεσκιστεί τις τελευταίες μέρες, ειλικρινά δηλαδή. Για τους λαϊκιστές, έτσι. Για τους λαϊκιστές που επιτίθενται στην Ευρώπη και η Ευρώπη που πρέπει να αντεπιτεθεί. Και φασίστες, λαϊκιστές. Ναι, είναι φοβερό το πράγμα αυτό. Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας παρακολουθώ. Πραγματικά μαθαίνω πολλά πράγματα, κύριε Καζάκη. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξέρουμε ότι ειδικά στα ζητήματα που ασχολούσαστε είσαστε κορυφαίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι μαζί μας είναι και ο ηθοποιός ο Γιάννης ο Μότζος. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Καταρχάς πέσατε τα μαμ. Δηλαδή είμαστε ακριβώς μιλάμε για ένα πραξικόπημα. Και χθες εγώ βρέθηκα στο θέατρο του Τζένι Καρέζι, όπου είδα μια εξαιρετική παράσταση για τη δίκη του Σοκράτη. Ό,τι πρέπει. Δηλαδή μιλάμε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ναι, βέβαια. Οπότε δεν παίρνουμε τα μέτρα μας σαν λαός. Ξαναζούμε τις ίδιες καταστάσεις. Η υποχωρητικότητα φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Υποχώρησα. Εγώ στην Ιταλία, παρόλο ότι δεν είμαι άμεσα να είμαι μεγμένος με τα γεγονότα, μόλις τα άκουσα αυτά όλα είπα μέσα μου. Η ακυβερνησία είναι η σύγχρονη μέθοδος του καπιταλισμού. Φυσικά. Κυβερνάνε οι αγορές. Α, μπράβο. Γι' αυτό και δεν μιλάνε εδώ καθόλου. Παρακολουθώ και δεν μιλάνε. Και θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω, μακάρι να μην βγω σε αυτό το σημείο αληθινός, αλλά φοβάμαι μήπως το πείραμα έχει συνέχεια. Είναι σίγουρο θα έχει συνέχεια. Εγώ είχα κάνει μια πρόβλεψη από το 10, ότι η Ευρωζώνη θα κρατηθεί με στρατιωτικά μέσα. Δεν μπορεί να κρατηθεί διαφορετικά. Είναι παραφύση αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ευρωζώνη. Μα ήδη φαίνεται. Ναι. Φαίνεται. Οπότε, όταν οικονομικά δεν σου βγαίνει κάτι, πώς το κρατάς? Ή αποφασίζεις συλλογικά και λες, τα αλλάζουμε ρε παιδιά, γιατί δεν πάει άλλο. Ναι. Αυτό βεβαίως μπορεί να συμβεί όταν έχουμε ομοειδή συμφέροντα. Όταν υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα και κάποιοι κερδίζουν τρελά από το ευρώ σε βάρος όλων των υπολείπων, δεν πρόκειται να αφήσουν έτσι εύκολα τα πράγματα. Όχι, βέβαια. Έτσι. Ή οι λαοί ξεμπερδεύουν με αυτό το τέρας. Ή πάμε σε πόλεμο διαρκείας με καταστάσεις τέτοιες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι εντάξει ρε παιδί μου, θα τη βυθίσουμε τώρα την Ιταλία στο σκοτάδι και οι υπόλοιποι θα σωθούν, θα κρατήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν δε και η Γερμανία θα οδηγηθεί, έγινε αυτό που έγινε στο Βερολίνο, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, μια αναμέτρηση. Στο Βερολίνο. Αυτό μου μυρίζει Μεσοπόλεμο, Βαϊμάρι, με άλλα βέβαια χιτόνια την εποχή εκείνη, όταν τις παραστρατιωτικές οργανώσεις των κομμουνιστών και των σοσιαλδημοκρατών αντιμετώπιζαν τις παραστρατιωτικές οργανώσεις και τον ΕΣΑ, τον Ναζί. Το ποιος ήταν ποιος για μένα είναι και οι δύο υπεύθυνοι για την ξεφτύλα της Βαϊμάρης και τελικά για το που κατέληξε. Και το που οδηγούν τώρα ξανά με τον ίδιο τρόπο το Βερολίνο και τη Γερμανία. Δηλαδή βλέπουμε καταστάσεις που εύκολα για τον αυτόν που τέλος πάντων ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω, να δει τις ιστορικές αναλογίες και το που πηγαίνει η κατάσταση. Πώς το αναλύσεις αυτό, Δημήτρη, μια κοιτόφερη κουβέντα, συγγνώμη που παρεμβαίνω, στη Γερμανία, αυτή η αντίθεση τώρα, αυτή τη στιγμή δηλαδή. Κοίταξε να δεις κάτι τέτοιο. Συγκροτήθηκε η κυβέρνηση, έγιναν όλα αυτά, γιατί τώρα? Κοίταξε, ήταν, ήταν μια μάζοξη του ΑΦΔΕ. ΑΦΔΕ, μάλλον. Όχι. ΑΦΔΕ. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, οπότε κάνανε μια αντιδιαδήλωση οι πληρωμένοι από το Σόρος.
Λοιπόν, επειδή όμως αυτό το κόμμα δεν έχει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, δεν είναι να το επαναφέρουμε, τι γίνεται, ο κόσμος του, αυτός που μαζεύεται, δεν είναι ο απλός Γερμανός πολίτης. Εντάξει, είναι ένα μείγμα, ένα συνοθήλευμα να το πούμε έτσι, που βεβαίως έχει απόλυτα το δικαίωμα να μαζεύεται και κανένα και δεν θα τον χαρακτηρίσω εγώ Ναζί, ούτε φασίστες. Δεν τους χαρακτηρίζει. Γιατί δεν κινητοποιούνται ούτε για να σφάξουν, ούτε να κάψουν, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Άρα έχουν δικαίωμα να πούν ότι είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που το καταλαβαίνουν. Έτσι. Από εκεί πέρα, εσύ τι πας να κάνεις εκεί. Να πολλώσεις την κοινωνία έτσι ώστε να επιλέξει σε ποιο στρατόπεδο θα στρατευτεί, ώστε να σφαχτεί μεταξύ τους. Αυτό κάνανε οι παραστατιωτικές οργανώσεις στη διάρκεια της Βαϊμάρης. Τι έκαναν οι παραστατιωτικές οργανώσεις των σοσιαλδημοκρατών και των κομμουνιστών. Στο όνομα του ότι συνεχίζουν την παράδοση της Επανάστασης του 1919, με τα οδοφράγματα και τα... Τους παρτακιστές. Ναι, πόλωναν την κοινωνία έτσι ώστε να επιλέξει σε ποια παραστατιωτική οργάνωση θα στηρίξει ή θα ενταχθεί. Άρα θα μπει σε πόλεμο ούτως ή άλλως. Ναι, ωραία. Και να τα χαΐρια. Τελικά κατέληξαν να είναι οι Ναζί επάνω. Τα ίδια πάμε να κάνουν τώρα και στη Γερμανία. Τα ίδια. Έχουν λόγο. Φυσικά. Γιατί και στη Γερμανία, όπως και στη Γαλλία, όπως και παντού αλλού στην Ευρώπη, το αντιέ αίσθημα των λαϊκών στρωμάτων που υποφέρουν, που δεν έχουν διέξοδο, που βλέπουν να καταραίει η ζωή τους, διωγγώνεται. Και βεβαίως δεν διωγγώνεται στον απλό κόσμο. Δεν υπάρχει μόνο το τι δεν θέλω. Υπάρχει πάντα και το τι θέλω. Μπορεί αυτό να εκφράζεται συναισθηματικά, όπως συνήθως εκφράζεται μέσα από την τέχνη, παράδειγμα. Δεν είναι απαραίτητο να εκφράζεται με πολιτικό πρόγραμμα, δηλαδή. Αλλά εκφράζεται πάντα από το «μ' αρέσει η ζωή μου». Εγώ θέλω τη ζωή μου σαν παραδοσιακός Γερμανός να μπορώ να πει, λέω. Έτσι. Και επικαλείται την κουλτούρα του, τον τρόπο που το κατανοεί, τη χώρα του κτλ. Αυτό που ονομάζουν πολύ λαϊκισμό. Έτσι. Που για πολλούς Γερμανούς είναι η παράδοσή του. Ο τρόπος με τον οποίο αυτός δένεται με την παράδοσή του. Του το αρνείται η κυρίαρχη τάξη πραγματικότητα. Έστω ένα χρυσό όνειρο για το παρελθόν, έτσι. Όχι, όπως το καταλαβαίνει. Κάθε τάξη, κάθε κοινωνικό στρώμα. Και προσπαθεί να γατζωθεί από αυτό. Και είναι λογικό. Σε όλη την ιστορία, όποτε υπήρξαν αυτοκρατορίες που στερούσαν το δικαίωμα στον απλό χωρικό, στον απλό λαό, στον απλό δήμο, να έχει το δικαίωμα στην δική του ταυτότητα με τον τρόπο που το διαμορφώνει ο ίδιος, έτσι, τι έκανε. Έκανε ένα άλμα στην προσπάθειά του να γραπωθεί από κάτι, από κάπου. Έτσι γεννήθηκε η λαϊκή παράδοση στην εποχή του Μεσαίωνα. Γιατί διαφοροποιήθηκε η παράδοση που κληρονομήσαμε εμείς. Υπήρχε η επίσημη παράδοση και προβληματική των κυρίαρχων τάξεων, της αριστοκρατίας, με οποιονδήποτε μορφή και είχαμε από το Μεσαίωνα, είτε στη Δύση και στην Ανατολή, το ίδιο είναι, απλά με διαφορετικούς ιστορικούς όρους, και από την άλλη διαμορφωνόταν κρυφά μια λαϊκή παράδοση. Έτσι δεν είναι? Με το δικό της τρόπο που καταλάβαινε τη θρησκεία. Το δικό της θρησκευτικό συνέστημα όπως το εξέφραζε. Με το δικό της τρόπο τα δικά της τραγούδια, τη δική της μουσική, το δικό της θέατρο, το δικό της τρόπο που έκφρασης. Τη δική της γλώσσα. Ο Ραμπελέας. Ναι, τη δική της γλώσσα. Ακριβώς. Θέλω να κάνω μια εδώ τώρα. Είμαι ανήσυχος πολύ, πέτανε σας το πω, φίλοι μου. Τα γεγονότα της Ιταλίας θα πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ. Γιατί εκείνο το οποίο διαπιστώνω και μέσω της τέχνης, που είμαι άμεσα αναμειγμένος, αλλά γενικά από τις διάφορες, ας πούμε, γνώσεις και γνώμες που έχω για την πολιτική, ένα σύγχρονο όπλο του καπιταλισμού είναι η σύγχυση. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σύγχυση ιδεών, που είναι το πιο επικίνδυνο για ένα λαό όπως είναι ο δικός μας. Αυτό νομίζω ότι είναι και στην Ιταλία. Ναι, ναι, σίγουρα. Σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίρνουν τον πρωτεύοντα ρόλο. Βέβαια. Με ρώτησε χθες, στη διάρκεια που ήμουνα μετά την παράσταση, Δημήτρη, την οποία δίκη του Σοκράτη, μια κυρία ήρθε για να με συγχαρεί, δεν ξέρω ποια είναι, ούτε κάθεμα, δεν έχει σημασία, και μου είπε, γιατί δεν σας βλέπουμε στην ΕΡΤ. Γιατί, εντάξει, δύσκολο είναι. Μου ήρθε να γελάσω, αλλά εγώ το έσφιξε το γέλιο μου, γιατί ήμουν έτοιμος να εκραγώ. Και της είπα, θα δω,
εν καιρό τι θα γίνει. Μα βλέπουμε ένα σώρο αρχή τώρα εκεί, υβριολόγιο η κυρία. Εντάξει, λογικό είναι. Και λέω, θέλετε κι εγώ να συμμετάσχω σε αυτό. Αν και το θέλετε, να πάω. Αλλιώς δεν θα πάω όμως το πω τώρα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει λοιπόν τώρα. Προσέξτε όμως τη σύγχυση που λέτε. Ναι. Προσέξτε τη σύγχυση. Ενώ ο κόσμος στο πίσω μέρος του μυαλού έχει καταλάβει ότι εδώ είναι απόλυτα ελεγχόμενα τα πράγματα. Προσέξτε σε μια εκπομπή, μου την έστειλε ένας φίλος και ακροατής της εκπομπής μας εδώ, δεν έχει σημασία ποιος και τα λοιπά, μου στέλνει μια εκπομπή του κυρίου Κανάκη που έχει το ράδιο Αρβίλα, δηλαδή, με κάποιον κύριο ο οποίος ήταν διευθυντής παραγωγής στο Μέγκα. Ο οποίος τον ρωτάνε εκεί οι παρευρισκόμενοι, οι συντελεστές της εκπομπής, του λένε «Μα ρε γαμώτο μου, ας πούμε, στη τηλεόραση δεν έχετε πιο αξιόλογους να βγάλετε, ούτε τον κατημά βγάζετε, τον κατημά της δημοσιογραφίας, τον κατημά της πολιτικής σκέψης και ανάλυσης, τον κατημά της τέχνης, δεν έχετε». Η απάντηση ποιο είναι, το διευθυντή παραγωγής. Ψάχνουμε ένα γονείος να βρούμε άλλους. Δηλαδή και τρελαίνεσαι. Εγώ μια βόλτα μετά από το θέατρο έκανα μια βόλτα στην Ερμού, έτσι. Τίποτα. Μια βόλτα. Και για να μην πούμε για ανθρώπους αναλυτές με σκέψη και όλα αυτά. Το πόσα παιδιά βρήκα εκεί να δίνουν παραστάσεις του δρόμου για να επιβιώσουν από το φραγκάκι. Βέβαια. Με εξαίρετα προσόντα. Δηλαδή λέμε, με φωνές, με παρουσιαστικό, με... Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε μια βόλτα στην Ερμού. Δημήτρη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Με συγχωρείς, νομίζω ότι είναι ομόλογο το φαινόμενο στην τέχνη, στην πολιτική και στη δημοσιογραφία. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Το ίδιο. Γι' αυτό δει τώρα άπτομα από την τέχνη και πάω τώρα καθαρά στην πολιτική. Διότι εγώ παρακολουθώ. Και πρέπει να παρακολουθώ εγώ. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι αυτός ο άμορφος, θα τον έλεγα εγώ, χώρος της δημοσιογραφίας, της πολιτικής δημοσιογραφίας, αντί να αναλύει τα πράγματα και να δίνει, ας πούμε, μια ξεκάθαρη εικόνα τον κόσμο, τον βάζει σε μια σκέψη συνέχεια αντίθετη με αυτή που πρέπει να σκέφτεται. Αντίθετα. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα και το λέω ως καλλιτέχνης βέβαια, γιατί επεκτείνεται σε όλα τα μεγέθη που έχει και πέρα και σε όλους τους χώρους. Τι κάνουμε σε αυτό το σημείο, ως Ελλάδα τώρα λέω εγώ, γιατί στην Ιταλία φαντάζομαι ότι είναι ένα μεγάλο κράτος. Έχει δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι αν στηρίζεται η Ιταλία, ακόμα έχει ένα πράγμα. Έχει καλή τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεν έχει παράδοση ραγιαδισμού, παιδιά. Και δεν έχει αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Βέβαια. Εγώ του Ιταλού του θαυμάζω. Συν το γεγονός ότι έχει μια κουφιντούστρια. Ασφαλώς. Έτσι, ασφαλώς. Η οποία δεν είναι ο ΣΕΒ ο δικός μας. Όχι. Η ξεφτύλα των ξεφτύλας. Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιφάνεια βιομηχανική. Δεν είναι τώρα. Δεν προσβλέπουν διαρκώς τη λύση, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή. Άρα κάποια λύση θα βρεθεί εκεί. Ναι, ναι, τώρα τι λύση θα είναι δεν μπορώ να ξέρω. Εντάξει, εγώ αυτό, δεν κάνω να αυτό είναι κάτι από τα είναι μαχητό, ας πούμε. Ναι, αλλά επειδή προηγουμένως είπατε κάτι, θα έχει αντίκτυπο στην Ελλάδα. Εγώ λέω θα έχει. Γιατί αυτό το διάστημα τώρα που περνάμε αυτές τις μέρες, πέρα από αυτά που με ρωτάνε, γιατί δεν πάω στην ΕΡΤ και τώρα να με ρωτάνε, μπορείτε να μας εξηγήσετε, κύριε Μόρτζο, επειδή σας γνωρίζουμε, τι θα πει θα φύγουμε από τα μνημόνια, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Λέω, τι εννοείται? Μα εμένα λέει θα μου κόψουν τη σύνταξη. Είναι βασική ερώτηση αυτή. Λέω, δεν μπορώ να σας πω, έχω ανθρωποί σύνταξη. Γιατί και εγώ είμαι συνταξιούχος μες στο κάτω κάτω. Και αν κόψουν σε εσάς θα κόψουν και σε μένα. Αλλά είναι ένα δίλημα για τον κόσμο, πολύ σοβαρό. Το οποίο επιφέρει σύγχυση πάλι. Γιατί λένε οι μισοί, μη φοβόστε, θα το κανονίσουμε. Πότε θα το κανονίσουν δεν ξέρω. Οι άλλοι λένε, είναι κομμένα τελείως, η υπόθεση είναι κομμένα. Διάλεξε και πάρε τώρα η θεία μου στο χωριό να καταλάβει καημένη τώρα τι θα κάνει. Λέω λοιπόν ότι τα πράγματα έχουν μια συνέχεια τώρα. Και επειδή σας παρακολούθησα μόλις μπήκα μέσα στο στούντιο, εγώ νομίζω ότι το έναυσμα αυτό που γίνεται στην Ιταλία είναι το έναυσμα διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σίγουρο. Όπως και να γίνει. Το θέμα είναι αν θα γίνει με πρωτοβουλία των λαών, οπότε δεν θα έχουμε παρατράγουδα χοντρά, ναι. Ή θα πάμε σε ολοκαύτωμα. Όπως έγινε πάντα από την εποχή των αυτοκρατοριών στην Ευρώπη. Σωστό. Το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, εγώ θεωρώ ότι πέρα από όλα τα άλλα, αυτό που τους φόβησε και προχώρησαν στο πραξικόπημα και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο να φέρουν έναν Κάρλο Κοταρέλη, που δεν τον ξέρει ότι η μάνα του από το πουθενά
για να του δώσουν εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Την πήρε. Λοιπόν, τώρα να δούμε με ποιον τρόπο και ποιο κοινοβούλιο, αν και τα λοιπά. Ναι, όλα αυτά. Και η κυβέρνηση λοιπόν, θα κάνει με αυτό. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτό που τους συντάραξε είναι το συγκεκριμένο των δεσμεύσεων που αναλάμβανε η κυβέρνηση. Προσωπικά εμένα δεν θεωρώ ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα που εξάγγειλε η Λίγκα με το κίνημα ήταν επαρκές. Αλλά αυτό εγώ το λέω σαν οικονομολόγος. Δηλαδή το λέω ότι αναγκαστικά θα έπρεπε να πάρθουν και άλλα μέτρα σε προοπτική σε αυτήν την ιστορία. Αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή τι λέγανε στους Ιταλούς. Εγώ αύριο το πρωί θα έχεις 780 ευρώ κάθε μήνα στους πολίτες, ειδικά στους αναξιοπαθώντες. Δηλαδή δεν τους είπε εγώ θα διαπραγματευτώ με τη Μέρκελ και θα προκύψει. Άμα προκύψει θα σου δώσω τα 780. Όχι, θα τα πάρεις τα 780. Είπαν στους συνταξιούχους. Ο νόμος πρόντι για τους συνταξιούχους που ανεβάζει τα όρια συνταξιοδότησης, κατεβάζει τις συντάξεις, καταργείται. Καταργείται. Όχι θα διαπραγματευτούμε και θα δούμε. Δεν ισχύει πια. Καταργείται. Τέλεια. Αυτό έπαθαν πλάκα γιατί όπως βγήκαν πάρα πολλοί οικονομολόγοι σε ολόκληρο τον κόσμο και λέγανε ότι αυτά είναι απόλυτα εφαρμόσιμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παλαβό. Είπανε, βγήκε το Oxford Economics, ένα think tank και λέει άμα τα κάνουν θα έχουν 17,5 δισεκατομμύρια κόστος και θα πάνε το έλλειμμα στο 5%. Και βγήκε ο Πάολο, ο 80χρονος οικονομολόγος για τον οποίο σφαχτήκαν τα παιδιά. Σαβόλα, λοιπόν, και είπε και αυτό θα σημάνει σημαντική άνοδο της οικονομίας, εγώ θα τα πάρω το επόμενη χρονιά από τα φορολογικά μου έσοδα. Τι με νοιάζει εμένα, δηλαδή, ναι, αλλά βγήκανε μετά οι Ευρωπαίοι, ναι, αλλά δεν τηρείς τους κανόνες του ευρώ. Και τι μας νοιάζει, δηλαδή, το ζήτημα είναι τι προέχει, έτσι. Ο Κοσμάκης ή αυτό ακριβώς είναι που υπήρξε μεγάλο τρέμουλο, γιατί έβλεπα τις τοποθετήσεις των ευρωκρατών που λέγανε θα πρέπει να ακολουθηθεί η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική είναι να σφίγγει στο ζωνάρι, στο συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, τον επαγγελματία και να πληρώνει σε ονομαστική αξία τα υποτιμημένα ιταλικά ομόλογα στις αγορές και στους κερδοσκόπους. Είναι τρομερό δηλαδή. Και μάλιστα να το επικαλείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρήκε και είπε, λέει, αναταραχή στις αγορές κινδυνεύουν οι ξένοι και οι Ιταλοί επενδυτές. Ήταν ένα μέρος της επίσημης ιδεολογίας για το πραξικόπημα που διέπραξε. Μάλιστα. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Απίστευτα για όσους έχουν μείνει ακόμη στα παραδοσιακά κοινοβουλευτικά πλαίσια που λειτουργούσε η Ευρώπη, τουλάχιστον μετά τον πόλεμο. Είναι αυτή η κατάσταση και γι' αυτό νομίζω ότι κρατάνε και συγγύηση ηχθείως στην Ελλάδα. Να μην καταλάβει ο Έλληνας και να μην αρχίσει να συζητάει ο Έλληνας. Για καθίστε ρε παιδιά. Ότι μπορούσε. Τι κάνει. Μπορούσε. Ναι, ότι μπορούσε. Ναι. Ότι είναι εύκολο αυτό. Είναι εύκολο να γίνει. Εύκολο να γίνει. Δεν είναι κάτι τρομερό, ας πούμε. Αυτό που του λέγανε από την αρχή, θα σου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Και γιατί όλα γίνονται με εντολές εδώ. Έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν το έχει χωνέψει ακόμα ο Έλληνας πολίτης ή δεν μπορεί να το καταλάβει. Ότι έχουμε εντολοδόχους από πίσω μας. Σωστό. Δεν είμαστε εμείς αυτόνομοι σε όλα. Όχι βέβαια. Και επειδή τώρα το προβάλλουν ότι μετά την 20η Αυγούστου πώς θα γίνει, θα φύγουμε τα μνημόνια, θα είμαστε εμείς πια. Εμείς θα κάνουμε εμείς το κουμάντο στον τόπο. Πάντως δεν ξέρω με ποιο το θράσος θα μπορεί να συνεχίσει να λέει κάποιος εδώ στην Ελλάδα ότι θα φύγουμε από τα μνημόνια όταν εφαρμόζουν τέτοια πολιτική στην Ιταλία που δεν ήταν σε μνημόνια. Δηλαδή καταλύουν το κοινοβουλευτικό πολίτευμα στην Ιταλία και δεν ήταν σε μνημόνια. Μόνο και μόνο γιατί η κυβέρνηση θα έβαζε ζήτημα για τους δημοσιονομικούς κανόνες του συμφώνου σταθερότητας. Δηλαδή έλεος. Και εδώ σου πουλάνε το παραμύθι ότι θα έχουμε έξοδο από τα μνημόνια. Δημοσιονομικός κανόνας που τους έχει παραβεί και η Γαλλία και η Γερμανία επανειλημμένα, έτσι. Ναι, αλλά εκεί ήταν η μη συμφωνή γνώμη του Βερολίνου. Αυτή η διαφορά. Αυτή η διαφορά. Ενώ εδώ είναι. Και βάλανε το Μακρόν μετά για να εφαρμόσει την πολιτική. Ο Μακρόν αυτή τη στιγμή έχει τη δημοτικότητα που είχε ο Πετέν επί Βυσσή. 16%. Ναι. Έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα που υπήρξε ποτέ για πρόεδρο της Δημοκρατίας με τα πολεμικά στη Γαλλία. Και είναι ομοιώματα παντού στη Γαλλία για του Μακρόν. Και φυσικά τον βραβεύσανε με τον Καλομάγνο στις 10 Μαΐου τώρα, λίγο πριν. Λοιπόν, και εδώ καταλύουν μια κοινοβουλευτικά εκλεγμένη κυβέρνηση συνεργασία κομμάτων που έχει δοθεί
τους έχει δοθεί κανονικά, νόμιμα, συνταγματικά προβλεπόμενη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Έχουμε μαζί μας και το φώτο το Μαζαράκη. Να το βάλουμε στη συζήτηση. Ναι, καλησπέρα και από εμένα, ναι. Ή καλημέρα αν θέλετε. Μ' αρέσει να λέω καλημέρα συνέχεια όλη την ημέρα εγώ. Βλέπω ότι σήμερα, Δημήτρη, έχεις εκλεκτούς προσκεκλημένους εδώ στην εκπομπή. Αν και η συγκυρία ήταν τέτοια, η οποία μόλις και εγώ τώρα παρακολουθώ, δεν ξέρω τις εξελίξεις, αν υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Το καινούριο είναι ότι δώσαν εντολή στον Κάρλο, ο πρόεδρος Μεγατίας έδωσε εντολή στον Κάρλο Κοταρέλη, ο οποίος είναι οικονομολόγος του ΔΝΤ, να φτιάξει κυβέρνηση τεχνοκρατών, χωρίς καν να εξεγγληθεί η Βουλή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αξίζει, προφανώς εδώ πέρα βρισκόμαστε σε μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, σε μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, και κυρίως το δυσάρεστο είναι γιατί αφορά μια δύναμη, μια χώρα σαν την Ιταλία. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, με την έννοια του ότι οι Ιταλοί δεν έχουν να φοβηθούν καμιά επίθεση από τους Ελβετούς. Ούτε από τους Τούρκους. Ούτε από τους Αυστριακούς. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει βεβαίως, και γίνεται πλέον πεντακάθαρο, ξεκάθαρο, με ανοιχτό τρόπο, ότι το αστικό σύστημα όταν κινδυνεύσει θα παίξει τα ρέστα του. Φυσικά. Δηλαδή αυτό να το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας, ότι η δημοκρατία, όπως την εννοούν αυτοί οι οποίοι είναι πάνω, έχει μία ελαστικότητα. Δεν είναι δημοκρατία. Κοινοβουλευτισμός. Δεν κάνει δημοκρατία. Αυτό, δηλαδή, αυτό το πολίτευμα, εν πάση περιπτώσει, έχει μία ελαστικότητα τέτοιας άντωσης, να το πούμε έτσι, μέχρι το σημείο εκείνο που μπορεί να εξυπηρετεί καθαρά, απλά όπως το λέμε, τα συμφέροντά τους. Mm-hmm. Εκεί. Έχει σημασία εδώ να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το Ιταλικό Σύνταγμα έχει μια διαφορετική κατάστρωση από το Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά στις βασικές κατευθύνσεις του και στις διεργασίες του είναι περίπου το ίδιο. Είναι ακριβώς σχεδόν το ίδιο, χωρίς μεγάλες λεπτομέρειες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι πρόκειται για ένα σύνταγμα του 1948, με 15 αναθεωρήσεις μέχρι τότε, μέχρι σήμερα. Και άρα ό,τι προσέγγιση κάνουμε θα είναι πολύ προσεκτική και συσταλτική, μήπως μας διαφεύγει κάτι. Ναι. Έτσι, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα και το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, εκεί πέρα δηλαδή που δεν έχουμε πρόεδρο, προεδρεύει επί της ουσίας ο πρόεδρος της δημοκρατίας, δεν έχει κάποιον αυξημένο νομοθετικό, όπως στη Γαλλία, ή εκτελεστικό ρόλο, θα πρέπει να αντιληφθούμε ποιος είναι ο ρόλος του πρόεδρου της δημοκρατίας. Εύστοχα όλα τα συντάγματα λένε ότι ο πρόεδρος της δημοκρατίας έχει τόσες αρμοδιότητες όσες προβλέπει το Σύνταγμα. Ακριβώς. Επί της ουσίας όμως αυτό το οποίο έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή η θέση είναι μία, η εξής και απλούστατη. Ο πρόεδρος της δημοκρατίας καλείται να ενεργήσει ως υποκείμενο του πολιτεύματος όσες φορές η νομοθετική ή η εκτελεστική εξουσία αργεί εξαιτίας συνταγματικής περίπτωσης. Mm-hmm. Ενεργεί δηλαδή τάχιστα, επειδή είτε γιατί δεν έχει κυβέρνηση, είτε γιατί δεν έχει εκλεγμένη βουλή, προς αποκατάσταση της λειτουργίας αυτών των δύο σωμάτων. Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το άρθρο 92 του Ιταλικού Συντάγματος, που από ό,τι έβλεπα μέχρι πριν από 5 λεπτά, γι' αυτό και καθυστέρησα, δεν έχει τροποποιηθεί σε κάτι, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό, ναι. Δεν έχει τη διευκρίνηση ότι διορίζει τον αρχηγό του κόμματος, ο οποίος έχει πλειοψηφίσει. Ούτε ότι αν είναι κοινοβουλευτικό πρόσωπο ή όχι. Αυτό να το αφήσουμε λιγάκι, γιατί έχουμε και ένα παρόμοιο πρόβλημα έχουμε και στο Ελληνικό Σύνταγμα. Ναι, ναι. Έτσι, πράγματι δεν το ορίζει. Αυτό μπορεί να είναι μη κοινοβουλευτικό πρόσωπο. Επειδή έψαξα εγώ στη γερουσία. Ναι. Γιατί αυτή είναι μια από τις διαφορές με την ελληνική κατάσταση, είναι ότι έχουν δύο σώματα. Ναι. Έχουν γερουσία μαζί με κοινοβούλιο. Πλην όμως και τα δύο εκλέγονται. Ναι. Εκλέγονται. Και στις εκλογές είναι εκλέγεις για το βουλευτή και γερουσιαστή. Λοιπόν, επειδή η γερουσία ασχολείται μετά του συντάγματος κατά κύριο λόγο,
Εκεί αναφέρονται πάρα πολύ αναλυτικά στο τελευταίο, στην τελευταία έκδοση συντάγματος τι ακριβώς έχει συμβεί σε κάθε άρθρο. Για το άρθρο 92 δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα υπάρχει και το προηγούμενο του Ναπολιτάνο, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο το 2011, που έφτιαξε πάλι κυβέρνηση δημοκρατών εξωκοινοβουλευτική, αλλά τότε βέβαια πήρε τη διαδηλωμένη της Βουλής. Έτσι, υπάρχει... αυτό εδώ πέρα θέλουμε να εξηγήσουμε, γιατί επειδή ακριβώς η ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων είναι ενοποιητική. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνουμε μία ερμηνεία έτσι ώστε να μην καθιστούμε αυρανή κάποια άλλη. Ναι, σωστό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα λέει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και κόμμα μετά από πρότασή του τους υπουργούς. Επειδή όμως αυτή η κυβέρνηση, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, θα έρθει στη Βουλή για να τύχει της εμπιστοσύνης της Βουλής, είναι συνταγματικό θέσφατο το ότι αυτόν τον οποίο διορίζει ως πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ήδη τύχει της κοινής αποδοχής των κομμάτων που πλειοψηφούν στη Βουλή. Σωστό. Η λεγόμενη αρχή της δεδηλωμένης, ναι, ναι, από το 1875 για την Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι και τα συνταγματικά βήματα της χώρας ήταν πρωτοποριακά σε σχέση, σωστό, με πολλά ευρωπαϊκά συντάγματα. Άρα λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι αυτόν που θα διορίσει, έτσι, έχει τύχει ήδη της εγκρίσεως των δύο μεγάλων κομμάτων, είναι αυτά αυτόν που προτείνουνε, mm-hmm, ο οποίος εδώ μπορεί και να μην είναι ο αρχηγός, όχι, κάποιου κόμματος που πλειοψήφισε, και στη συνέχεια, μετά από πρόταση του υποψήφιου πρωθυπουργού, διορίζει και τους υπουργούς. Σωστό. Αυτό, το ξεκαθαρίζουμε, είναι μια απλή τυπική διεργασία, ακριβώς, που ό,τι του υποδείξει ο πρωθυπουργός, αυτό εγκρίνει. Αυτό θα εγκρίνει. Απλώς δηλαδή θέλει τη συνυπογραφή του. Άρα αυτή η ενέργεια η οποία έκανε με το να μην δεχθεί... Για να πιστοποιήσει, να το πούμε στην ουσία, ότι τηρήθηκε η εντολή που δόθηκε ο πρόεδρος με την εισυπογραφή. Είναι ότι τηρήθηκε η εντολή που έδωσα. Μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον για την ελληνική συνταγματική πρόβλεψη υπάρχουν διεργασίες που, παρότι προβλέπουν την τυπική προσυπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, μπορεί η κυβέρνηση ή το νομοθετικό σώμα να τις υπερβεί, με την έννοια ότι είναι μόνο τυπική. Δηλαδή η διάλυση της Βουλής για τις εκλογές, εάν δεν την προσυπογράψει, ναι, ο πρόεδρος, μιλάμε για τη Βουλή πλέον. Ναι, ναι, εάν δεν την προσυπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι εκλογές θα γίνουν. Ναι. Έτσι, θα τον πά στον πρόεδρο και για εσχάτη προδοσία και για παραβίαση του συντάγματος. Εδώ προβλέπεται στο άρθρο 90. Έτσι, ναι, είναι, το είδα ότι προβλέπεται στο άρθρο 90. Πρέπει μόνο να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο της εσχάτης προδοσίας. Είναι στον ποινικό κώδικα. Ναι. Δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη η σύσταση. Δεν πρόλαβα να δω ακριβώς την αντιστοίχηση, αν και το έχω δει δηλαδή σε παλαιότερο χρόνο. Είναι λοιπόν εδώ πέρα ξεκάθαρο ότι εδώ πέρα πρόκειται για ένα πραξικόπημα κοινοβουλευτικής χρειάς. Δεν το έχουμε δει αυτό. Δεν έχουμε κοινοβούλιο. Ναι. Δεν έχουμε κοινοβούλιο. Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Προεδρικό. Προεδρικό. Προεδρικό πραξικόπημα. Ναι, ναι, με ενέργεια, μπράβο, με ενέργεια του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ιταλίας, το οποίο από πολιτική άποψη, ας μου επιτραπεί να πω ότι μάλλον υποτιμήσανε στην αρχή την συμμαχία και το πρόγραμμα αυτών των δύο κομμάτων που κέρδισαν την πλειοψηφία. Και τώρα βλέπουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δέχθηκε το πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό είναι δηλαδή. Η αφορμή. Τον Πάολο Σαβόνα. Ο οποίος μάλιστα, από ό,τι πρόλαβα να δω, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θεωρείται ούτε επαναστάτης. Όχι, είναι άνθρωπος του συστήματος. Έχω τα βιβλία. Είναι άνθρωπος του συστήματος, αλλά δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος οξυδερκής, ναι, ναι, και η θέση του. Να είναι... Δεν είναι υπέρ μιας γερμανικής Ευρώπης. Ακριβώς. Αυτό λέει, ναι, ο άνθρωπος. Ναι. Το πάθαμε, λέει, τρεις φορές, είναι τρίτη, ναι, φορά. Ναι. Είναι η τρίτη φορά, ναι, λέει, ναι, αυτό, ναι, το οποίο παθαίνουμε. Και έχει ένα κακό. Είναι 81 χρονών. Τον είδα ότι στέκεται για να γελάσουμε. Όχι, θέλω να πω. Μια χαρά τον είδα στέκεται. Όχι, όχι, είναι. Ακμεότατος. Γράφει συνέχεια, συμμετέχει σε διαδικασίες. Δεν λέω, αλλά σε 81 χρονών πώς να σε εξαγοράσουν. Πώς να σε εκβιάσουν. Σωστό, από αυτή την άποψη. Ναι. Από αυτή την έννοια, ναι, ναι, το λέω. Ναι, ναι, ναι. Δεν το λέω ότι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας Οδέβης από τα Μέγαρα. Ναι. Απλά θέλω να προσθέσω ότι αυτό είναι μια πολιταρχική πράξη. Δηλαδή,
ο πρόεδρος της Ιταλίας βγήκε και είπε, κύριο Λεκτιγάου, θα σου το πω όπως εγώ προσωπικά το κατάλαβα, ότι κύριοι σας έκανα τη χάρη να δεχτώ τον Κόντε. Σωστό, πρόεδρο, έτσι. Σας έκανα τη χάρη να παραβλέψω διάφορα πράγματα. Όχι να μου διαλύσετε και το ευρώ. Όχι ρε παιδιά. Ναι, έτσι άρα, το είπε. Δεν είναι Δημήτρη. Έτσι άρα το είναι βασιλιάς. Ναι, ναι. Είναι βασιλιάς. Λέει, ανέχτηκα το γεγονός ότι ο κύριος Κόντε ήταν μη κοινοβουλευτικό πρόσωπο. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή έλεος. Δεν έχει πτυχίο. Αλλά πού το πας αυτό. Έκανε χάρη όμως. Μας ναι. Τους έκανε τη χάρη. Άρα χάρη κάνει μόνο ο βασιλιάς. Δηλαδή μιλάμε πλέον για παράβαση, αφήτηση. Γι' αυτό και στο κείμενά μου που σήκωσα σήμερα λέω ότι ο πρόεδρος Ματαρέλα διεκδικεί τις εξουσίες του Βίκτορος Εμμανουέλ του Τρίτου, ο οποίος μπορούσε και είχε το δικαίωμα να καταλύει την κυβέρνηση με την οποία δεν συμφωνούσε, χωρίς να έχει την υποχρέωση να διατυπώσει συνταγματικά λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση που καταλύει. Και έτσι ανέβασε το Μουσολίνι και τους φασίστες στην κυβέρνηση το 1921-22, δεν θυμάμαι τώρα πότε. Εν τω μεταξύ έχω μπροστά μου το Σύνταγμα που είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει το δικαίωμα ο πρόεδρος να παρεμβαίνει στη σύνθεση της κυβέρνησης. Το λέει ξεκάθαρα. Άρα ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, τι πραξικόπημα είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεφύγει, είναι πάρα πολύ. Χούντα, καθαρά. Πάμε τώρα για χούντα. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Είναι χούντα και δυστυχώς, επειδή ξέρω ότι μέσα στη Ρώμη υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις, εγώ πιστεύω ότι δεν θα διστάσουν να βαρέσουν αν βγει ο κόσμος έξω. Και είναι και το άλλο το χειρότερο. Άσε να μην προλαβαίνουμε τέτοια πράγματα, μην τρομοκρατήσουμε και τον κόσμο. Ξέρω ότι ακούγεται στην Ιταλία εκπομπή. Ακούγεται. Ναι. Ξέρω όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι και των Πέντε Αστέρων και οι άλλοι του λέγοντας είναι επαναστάτες. Yeah. Δεν μπορούν να στηρίξουν κάτι που αυτή τη στιγμή, δηλαδή μιλάμε για πολιταρχικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή, να μην πω και υπερεαλιστικές παρεμβάσεις, έτσι. Και νομίζω ότι αυτοί δεν έχουν τη δύναμη, δεν μπορούν ας μην το προλέγουμε. Και εγώ μαζί σου είμαι και σε αυτή την περίπου το μήκος κύματος κινούμε κι εγώ, αλλά ας μην το προλέμε, γιατί όταν όταν καλεί το λαό στο προσκήνιο, ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Έτσι δεν είναι. Αλλά επειδή ξέρω ότι καταλαβαίνεις τα ιταλικά πράγματα, καλό είναι να το έχεις υπόψη σου, να μας πεις και κάτι, μήπως μας έχει ξεφύγει, να παρακολουθείς δηλαδή στενά την κατάσταση, μήπως μας ξεφύγει κάτι και εμάς. Ναι, βλέπω, ναι, όντως, συμφωνώ μαζί σου και απλά θα πρέπει να μπει πλέον και στο ΕΠΑΜ αυτή η ιστορία, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να προσθέσουμε μέσα στο πατριωτική, δημοκρατική και το επαναστατική κυβέρνηση, γιατί δεν ξέρω, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Εντάξει, αυτό θέλει μια συζήτηση, θέλει. Συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα. Εντάξει, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε. Για χαρά, για. Λοιπόν, έλεγες. Έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ πέρα έχουμε μία ομή παρέμβαση. Η ομή παρέμβαση ήρθε και από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία, κυρίως από εκεί είδα ότι ξεκινάει. Με επίσημη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, του νέου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος λίγο πριν μπει στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι πριν καν κληθεί ο κύριος αυτός, ο Κάρλο Κοταρίλη, να πάρει την εντολή, ότι προστοκούμε άμεσα τη δημιουργία σταθερής φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης στην Ιταλία. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι casus belli μέχρι αηδίας για οποιαδήποτε σοβαρή χώρα στην Ευρώπη. Να βγει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών και να λέει στην Ιταλία τι κυβέρνηση κάνει, που λέει το φυσιολογικό είναι. Επέμβαση, κανονική. Κανονική. Το φυσιολογικό είναι να πάνε σε εκλογές. Αυτό που ζητάνε όλα τα κόμματα τώρα. Με εξαίρεση την κεντροαριστερά. Ο Ρέντς από το Καζακστάν λέει, λαϊκιστές λέει μέχρι να κυβερνήσουν, λέει. Έτσι. Μόνο η κεντροαριστερά λέει ότι καλώς πράττει ο πρόεδρος. Λέει που φτάσαμε. Αυτό όμως πρέπει να μου. Εμένα με προβληματίζει. Όση ώρα σας ακούω και σας ευχαριστώ για αυτά που διαβάστηκε το Σύνταγμα κτλ. Με προβληματίζει. Τελικά, το θέμα είναι η Γερμανία σε όλα. Βέβαια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε τα γεγονότα όλα τα οποία έρχονται και συνεχίζουν να έρχονται και δεν ξέρω, επειδή και εμείς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θεωρητικά, ναι. Θεωρητικά. Ναι. Ναι, είμαστε θεωρητικά. Πόσο ο κόσμος αυτός, ο λαός, ο ελληνικός, ο ευφυής λαός, πώς μπορεί για άλλη μια φορά να μην την πατήσει. Α,
αυτό είναι. Γι' αυτό θέμα... επανέρχομαι στη σύγχυση ιδεών. Σωστό. Που είπαμε. Αυτό που θα πρέπει εδώ πέρα να επισημάνουμε και χρήζει ιδιαίτερης σκέψης και συζήτησης είναι η ευκολία του καθηγητή Τζουζέπε Κόντε να παραδώσει πίσω την εντολή. Ναι. Αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Γιατί την παρέδωσε. Ναι. Εκεί θα έπρεπε να προχωρήσει δηλαδή ναι, στη συγκρότηση κοινοβουλίου. Ναι. Ακριβώς. Στη συγκρότηση κυβέρνηση. Όμως. Ναι, ώστε να μπορεί να συγκροτηθεί κοινοβούλιο. Εδώ το ζήτημα περισσότερο δεν είναι νομικό, είναι πολιτικό. Γιατί ο Κόντε προφανώς είναι καθηγητής της νομικής και γνωρίζει προφανώς τι έχει και τι δεν έχει δικαίωμα. Το θέμα είναι οι δύο ηγεσίες τι ήταν έτοιμες να κάνουν. Το θέμα είναι η πολιτική νομιμοποίηση αυτού του προσώπου. Προφανώς πρέπει να το σκέφτηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Διότι αν μιλάγαμε για τον αρχηγό ενός εκ των δύο κομμάτων που έχουν την πλειοψηφία, εκεί όχι μόνο δεν θα έπρεπε να κάνει πίσω ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο οποίος βάζει τη λίστα των υπουργών στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του λέει απλώς αυτοί είναι οι υπουργοί από εδώ και πέρα, και βέβαια θα τύχουμε ή δεν θα τύχουμε της ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλή. Ναι. Έτσι γίνεται παντού. Έτσι. Έτσι γίνεται παντού και στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν από πολιτική άποψη θα έπρεπε να μας προβληματίσει σε σχέση με το εξής, ότι αντιλαμβανόμενος ο Κόντε του ότι δεν έχει μία πολιτική νομιμοποίηση και μάλιστα ότι δεν, μάλλον εκτιμώντας ότι δεν είναι σίγουρος αν θα το στηρίξει ένα πολιτικό υποκείμενο, δηλαδή ο κόσμος των δύο κομμάτων, φαίνεται προς το παρόν ότι θέλησε. Όχι, συγγνώμη Φώτη μου, από χθες μετά το διάγγελμα του Ματαρέλα και οι δύο πολιτικοί ηγέτες, δηλαδή και ο Ντι Μάγιο και ο Σαλβίνι, βγήκαν με αίτημα εκλογών. Άρα δεν είχε πολιτική εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση ούτε από τους αρχηγούς των δύο κομμάτων. Αυτό έτσι, άρα δεν μπορούσε να προχωρήσει. Έτσι όπως το βάζεις Δημήτρη, μήπως μας έχει, επαναλαμβάνω να το δούμε, μήπως μας έχει ξεφύγει κάτι από το Ιταλικό Σύνταγμα. Δεν βλέπω το λόγο γιατί υπαναχώρησαν. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη γι' αυτό. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει βέτο του κανονικά Προέδρου της Δημοκρατίας. Η δική μου άποψη, έτσι. Απλά δεν ήθελα να το θέσω από την πρώτη στιγμή, ναι, γιατί εδώ είναι σε εξέλιξη. Ακριβώς. Τα πράγματα. Κανονικά είναι συγκροτής κανονικά κυβέρνηση. Έτσι. Και πας στη Βουλή. Και πας στη Βουλή. Και μπέτω, ας μην και το υπογράψει. Ας έρθει ο στρατός. Ναι. Ας μην το υπογράψει ο άλλος αυτό. Έτσι. Εντάξει, τελείωσε. Έτσι. Αυτό θέλει προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή, για να δούμε την εξέλιξή του, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Στην πραγματικότητα ρίχνουν τον μπαλάκι στον κόσμο πλέον αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχουν ρίξει τον μπαλάκι στον κόσμο, αν θα κινητοποιηθεί ο κόσμος ή όχι. Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε είναι ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στη Ρώμη, γύρω στους 30.000 κόσμου, που έχει κινητοποιηθεί και τα λοιπά, και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα του Βορρά. Αν αυτό γενικευτεί, θα δούμε και το πώς και το ποιες μορφή και το αν θα τα πουλήσουν οι ηγεσίες ή όχι. Δεν είναι μόνο αν θα τα πουλήσουν. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε βηματισμός πρέπει να είναι σχεδιασμένος και να έχει εναλλακτικές περιπτώσεις. Εδώ πέρα θα τους δίνουν χρόνο. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Για να συγκροτηθούν. Αυτά τα οποία έκανε ο δικός μας ο βασιλιάς εδώ πέρα, ο οποίος δεν δεχόταν υπουργό Εθνικής Αμήνης. Το 65, τώρα έτσι, είναι τα Ιουλιανά. Του δίνεις χρόνο, δίνεις χρόνο στην αντίδραση. Να το πούμε έτσι με το όνομά της. Ναι, ναι. Δίνεις χρόνο αυτό στην αντίδραση. Έγραψε και εγώ σήμερα το πρωί ότι αυτό που έκανε ο Ματαρέλα είναι το ίδιο που έκανε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ακριβώς. Το 65. Το γεγονός ότι του δώσαν το δυνατότητα να πάει σε αποστασία μετά. Έτσι, εδώ θα κάνουν σε διάφορες κυβερνήσεις δίθεν έκθεση ανάγκη. Να εξαγοράσουν από τα δύο μεγάλα κόμματα κόσμο, πολιτικό. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να είναι σε θέση να επιβάλλουν δικτατορία. Η Χούντα σε εμάς, 21 Απριλίου του 1967, λοιπόν, από την αδυναμία της αντιπολίτευσης και της Ένωσης Κέντρου τότε, αλλά και της ΕΔΑ, να ενωθούν σε ένα δημοκρατικό μέτωπο για να τους πάρει ο διάλογος τον πατέρα, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό, αν αυτό συμβεί, εγώ λέω. Περιμένουμε, βλέποντας και κάνοντας. Ναι, 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 ναι. Ο Ντι Μάιο δήλωσε ότι μπορεί να κινήσει, ότι σκοπεύει να κινήσει η διαδικασία για εσχάτη. Δεν μπορεί, εφόσον δεν υπάρχει κοινοβούλιο. Μόνο το κοινοβούλιο, σύμφωνα με το 90, κινεί διαδικασία παραπομπής του Προέδρου. Από τη στιγμή που δεν συγκροτείς το κοινοβούλιο, περιμένεις να γίνουν εκλογές, να σχηματιστεί καινούργιο κοινοβούλιο και από εκεί. Φέξε μου και γλίστασα. Γιατί εγώ ξαναλέω. Όταν ανέλαβε ο Μόντι, τότε ούρλιαζα, ήμουνα ο μόνος που ούρλιαζα στην Ελλάδα, όταν έγινε με τον Απολιτάνο,
Βγήκα τα γραπτά. Σκρίπτα μάνετ, μου λέει έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν. Εγώ ούρλιαζα τότε. Πραξικόπημα προεδρικό. Κανονικότατο πραξικόπημα προεδρικό. Σε αυτήν την ιστορία με κοινοβουλευτική στήριξη όμως τότε, γιατί πήρε την δεδηλωμένη από τη Βουλή των Κομμάτων της εποχής εκείνης. Και έλεγα, η πρώτη εντολή που έβγαλε ο Μόντι τότε ήταν το νέο δόγμα στρατιωτικής ισχύως των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων. Την εποχή εκείνη λοιπόν που το διάβασα και τρελάθηκα, η πρώτη εντολή είναι η υποχρέωση των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν είναι απέναντι στην πατρίδα, στην ακεραιότητα, εθνική ανεξαρτησία κτλ. Αυτά που λίγος πολύ λένε για όλες τις ενόπλες δυνάμεις. Όχι, είναι η στήριξη του ευρώ. Αν λοιπόν τους δίνεις τη δυνατότητα αυτή ήταν να οργανωθούν, να βρουν τους κατάλληλους διοικητές, τα στηρίγματα στην στρατοχωροφυλακή, η οποία έχει ως βάση τη Βερόνα Ιταλίας. Τέσσερις ταξιαρχίες λοιπόν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και όλα τα άλλα δεν είναι καν ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ο Ιταλικός στρατός. Δηλαδή, λέω ότι το πρώτο που μπορούν να κάνουν είναι να κατεβάσουν δυνάμεις τέτοιες ώστε να επιβάλλουν καθεστώς τρομοκρατία στους δρόμους. Δηλαδή, αυτό που κάνει και ο Ερντογάν στην Τουρκία. Ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να χτυπηθεί με τον κόσμο ο στρατός. Απλά να επιβάλλει την. Ναι, άμα βρει το άρμα μάχης μπροστά σου, δεν είναι και εύκολο τώρα να κατέβει σε διαδήλωση. Εδώ ο κόσμος μας. Τώρα με την ιδέα ότι θα κατέβει σε διαδήλωση και θα βρει ματατζίδες μπροστά που θα του ρίχνουν χημικά. Δεν πάει. Φαντάσου τώρα να έχει την ιδέα ότι θα βρει άρματα μάχης μπροστά του. Έτσι. Με αυτή την έννοια λέω και σκεφτόμαστε ότι ο Ιταλικός στρατός δεν είναι παλαϊκής στράτευσης. Είναι επαγγελματικότατος ο στρατός αυτός. Δεν είναι όπως ο δικός μας, με θητεία, με ιστορίες, τα λοιπά. Επαγγελματικοποιηθεί πλήρως. Χρόνια. Σε αυτό που φαίνεται να ποντάρουν, το οποίο επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, και σε αυτή τη φθορά του χρόνου η οποία ελπίζουν από εδώ και πέρα, είναι το εξής, ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, ακριβώς επειδή φαίνονται ότι έχουν κάποιες πολιτικές και ιδεολογικές αντιθέσεις, είναι πολύ πρόημο να θεωρηθεί ότι αυτά τα δύο κόμματα, αυτός ο χώρος, μπορεί να συγκροτήσει ένα ενιαίο ιδεολογικό μπλοκ. Όχι, με τίποτα. Έτσι. Αυτό φαίνεται ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν. Σωστό. Δηλαδή θα μου φαινόταν, θα ήταν άλλο το ιστορικό παράδειγμα εάν είχες φερρυπίν ένα κόμμα, αν είχες το παλιό κομμουνιστικό κόμμα της Ιταλίας, το οποίο είχε κερδίσει μόνο του τις εκλογές, ναι, και πήγαινε έτσι ως μπλοκ δυνάμεων πια και έλεγε αυτός είναι ο πρωθυπουργός και γινόταν εκεί πέρα πάλι η αντίδραση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν είχαμε μόνο το κίνημα του Πεπεγκρίλου, δηλαδή το κίνημα, ναι, του Πενταστέρου, διότι μόνο του. Αυτό το χαρτί πάνε να το παίξουν τώρα, ναι, να διασπάσουν, έτσι ώστε να πούν ότι κοιτάξτε έχει και αποσχιστικές τάσεις, ναι, ναι, να επαναφέρουν το παλιό σενάριο κτλ. Όλα αυτά θα κοιτάξουν να τα εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό. Βέβαια, προς τιμήν το Σαλβίνι μέχρι στιγμής από τις δηλώσεις του, έχει πάρει πίσω τις αρχικές τοποθετήσεις της Λίγκας που λέει η απόσχεση του Βορρά από τον γνωστό, Νόδο, έτσι, το πούμε. Γνωστό, έτσι, να το πούμε. Ναι. Έχει βάλει λοιπόν, λίγο νερό στο κρασί του, μπορούμε να το πούμε. Σε πάρα έτσι, πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Γιατί αυτός ήταν ο πυρήνας ακροδεξιάς της τοποθέτησης. Δεν ήταν ούτε νοσταλγός του Μουσολίνη. Οικονομική ήταν η λογική. Οικονομική έλεγε, είναι μόνο εγώ δεν θα συντηρώ το τοχονό του. Ναι. Αυτή ήταν η με το τι περιεχόμενο παίρνει αυτή η ρίση. Από εκεί και πέρα τώρα αυτά τα έχει πάρει πίσω, τα έχει μαζέψει. Οι δηλώσεις του μετά το πραξικόπημα του Ματαρέλα είναι πολύ πιο έντονες απέναντι στη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λεκτικά έστω, από τον Ντιμάγιο. Και επικαλεί το εθνικό στοιχείο περισσότερο. Πολύ πιο έντονα από ό,τι το κάνει ο Ντιμάγιο, που έχει πιο κοινωνικές αναφορές στην τοποθέτησή του. Βέβαια, εδώ, αυτό είχα πει και από την αρχή, νομίζω ότι αυτό που θα κρίνει τα πράγματα είναι πόσο καλά οργανωμένες δυνάμεις και οργανικά συνδεδεμένες με την Ιταλική κοινωνία έχει το κίνημα του Πέπε Γκρίλο και πόσο διαθέσιμο είναι στο να δώσει τη μάχη. Εκεί θα κρυθούν. Γιατί το κίνημα, η Λίγκα, ό,τι και υποχωρήσει και να έχει κάνει ή οτιδήποτε, δεν έχει οργανωμένη βάση τέτοια ώστε να κινητοποιηθεί. Έτσι. Λοιπόν, ό,τι παίζεται εκεί. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν τα βγάλουν πέρα, μακάρι. Δηλαδή, θα το θέλαμε πολύ και βεβαίως να το πούμε ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που ο λαός καλείται στο προσκήνιο να λύσει ένα θέμα,
Όλα παίζονται, όλα είναι ανοιχτά. Μην το θεωρούμε δεδομένο. Παρά το γεγονός ότι οι σχετισμοί δύναμης ή το τι μπορείς να υπολογίσεις να σε κατευθύνουν προς μια κατεύθυνση. Αλλά από τη στιγμή που ο λαός μπαίνει στο παιχνίδι, ανατρέπει καταστάσεις. Ειδικά οι Ιταλοί που έχουν κάνει τα άλματά τους, δηλαδή έχουν κάνει τις τομές τους. Δεν είναι όπως εμείς που κατεβαίναμε το 11 και περιμέναμε από αυτούς που μας προδίδανε και από τα δεξιά και από τα αριστερά να μας βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Σαν λαός εννοώ, έτσι, την εποχή εκείνη. Οι Ιταλοί κάνανε τα βήματά τους. Πού το βλέπεις αυτό, Δημήτρη μου? Τότε επιλέξανε ένα κόμμα και το κάνανε κυρίαρχο παράγοντα στην πολιτική. Και οι δεξιοί δεν ψηφίσαν αριστερά, ας πούμε. Ναι, αλλά την παραδοσιακή, αυτό που ξέρανε σαν αριστερά. Δεν πήγανε να επιλέξουν, ούτε σπρώξαν τα πράγματα να δημιουργηθεί ένας καινούριος φορέας που να εκφράσει τη μεγάλη μαζική λαϊκή δυσαρέσκεια. Τελείως καινούριος. Στη βάση τα αντιμνημονιακά και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το είχαμε εδώ. Αν το είχαμε και εδώ, δεν θα παίζονταν το παιχνίδι έτσι εύκολα. Δεν θα παίζονταν. Εκτός και αν ήταν μόνο σε επίπεδο κορυφής, ξέρεις, και δεν υπήρχε από κάτω τίποτα. Που ενδεχομένως αυτό να φανεί στην Ιταλία. Δεν ξέρω. Είπα προηγουμένως κάτι και νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σοβαρό. Ότι οι θεσμοί είναι πολύ ισχυροί στην Ιταλία. Φυσικά. Τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός. Πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ η Ελλάδα. Ναι, σωστό. Για να κινητοποιήσει ένα λαό, λοιπόν, από εκεί θα ξεκινάς. Βεβαίως. Έχει πάρα πολλές κοινότητες. Έχει δήμους. Δήμους. Έχει σωματεία. Σωματεία. Ακόμα και στα πολιτιστικά η Ιταλία είναι πολύ μπροστά. Έχει δηλαδή ισχυρούς δεσμούς στα θέματα πολιτισμού. Δηλαδή μπορεί να καλέσει κόσμο μόνο για αυτό το θέμα. Ναι, σωστό. Και να τους κατεβάσει στην πλατεία. Σε εμάς έχουν διαλυθεί όλα. Εμάς δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε εικόνα πώς πολιτεύθηκαν στους δήμους τα πέντε αστέρια. Πεσάρωσαν τις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Τις πήραν όλες. Πώς πολιτεύθηκαν όμως ως δημοτικοί άρχοντες. Τι εννοείς? Αν ξέρουμε δηλαδή τι πολιτικές ακολουθήσαν, πόσο φιλολαϊκές ήταν. Όχι, πιο συγκεκριμένα πράγματα, γενικά ξέρουμε. Δεν έχουν εφαρμόσει πολιτικές που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα περάσματα. Αλλά εκεί είναι πραγματικές κολεκτίβες. Δηλαδή είναι όνομα και πράγμα. Δηλαδή ειδικά οι κοινότητες, ακόμη και στα χωριά που έχω δει, δηλαδή όσο το έχω από εμπειρία. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή ακόμη και ένα μικρό χωριό των μερικών δεκάδων κατοίκων. Ή εκατοντάδων κατοίκων, έχει το δικό του συνεταιρισμό, το δικό του σωματείο. Είναι οργανωμένο σαν κολεκτίβα. Και ενδιαφέρεται ο πολίτης. Δηλαδή δεν είναι ότι. Υπάρχει συμμετοχή. Ναι, ενδιαφέρεται το πώς θα το φτιάξει αυτό. Ναι. Από τα μικρά πραγματάκια μέχρι τα μεγάλα. Δηλαδή έχει μια οργανωμένη κοινωνία από κάτω, ώστε αν χρειαστεί να κινητοποιηθεί, να κινηθεί αποτελεσματικά. Γι' αυτό κιόλας κρατάνε την καραμπινιερία. Έχει και πολιτεία η Ιταλία. Τη χωροφυλακή δηλαδή. Δηλαδή την αστυνομία. Η αστυνομία όμως έχει άμεση σχέση με τους δήμους, τις κοινότητες κτλ. Δεν είναι όργανο καταστολής. Δύσκολα μπορεί να γίνει όργανο καταστολής. Και κρατείται αυτό το στρατιωτικοποιημένο σώμα χωροφυλακής, καραμπινιερία, που είναι πραγματικά. Αν τους δεις, ας πούμε, στην Ιταλία, θα δεις θωρακισμένα τα οχήματα, βαριά οπλισμένοι, πολυβόλα βαριά επάνω, λες και θα αντιμετωπίσουν, ας πούμε, τον εχθρό που θα έρθει στο κατσατικό τους. Έχουν και αυτό, δηλαδή είναι σαν, ας πούμε, όπως παλιά τα δικά μας, ας πούμε, οι εθνοφυλακές και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν και τέτοια λειτουργία. Και στη βάση αυτού το μοντελάκι έχει στηθεί η στράτο χωροφυλακή η ευρωπαϊκή και με την εξέλιξή της ο ευρωπαϊκός στρατός. Αυτά τα πράγματα είναι το που κάνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα θέλει μοχλό η όλη ιστορία. Και ο μοχλός είναι η πολιτική οργάνωση, η πολιτική ηγεσία. Αν δεν έχεις ή, πώς το λένε, αποδειχτεί δειλή ή ανεπαρκής, τότε ή γεννάς εν της πράγμας μέσα στη φωτιά, που και αυτό δεν είναι. Οι Ιταλοί έχουν δείξει ότι έχουν δυνατότητες τέτοια. Τα ίδια τα πέντε αστέρια είναι παράδειγμα. Έτσι. Όχι μόνο, αλλά και στην ιστορία τους, από το Ριζορζιμέντο έτσι, μέχρι και τη νεότερη ιστορία, είχαν δυνατότητες να παράξουν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουν αυτή τη δομή, την από κάτω δομή οργανωμένης κοινωνίας. Ή πολύ απλά η τάσε, αλλά και πάλι μια τέτοια ήττα της κοινωνίας δεν θα είναι μόνιμη. Δηλαδή θα υπάρξει ανάταξη. Δεν μπορεί να κρατηθεί αυτό το καθεστώς. Στη συνέχεια αυτό που λέει ο κ. Μαζαράκης προηγουμένως,
νομίζω ότι παίξανε το σύστημα το πολιτικό της Ιταλίας, το κυρίαρχο, έπαιξε τα χαρτιά του. Τα ρέστα του έπαιξε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί αυτές οι δυνάμεις, μπορεί πάντα, να γιγαντωθούν. Δηλαδή και τα πέντε αστέρια και η Λίγκα. Καταρχάς, ρισκάρουν. Μην το ψάχνουμε. Ο Πέπε Γκρίλο έγινε 25% και μπήκε στο κοινοβούλιο λόγω της κυβέρνησης τεχνοκρατών του Μόντι. Σάρωσε. Μέχρι τότε οι δημοσκοπήσεις και οι ιστορίες ήταν 0,25, 0,30 τον κατατάσσανε και πάει στις εκλογές και σαρώνει τα πάντα. Γιατί ο άλλος πίστηκε ότι εδώ είναι πουλημένοι όλοι. Ο μέσος Ιταλός. Ή τουλάχιστον ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό και λέω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Και να θυμίσουμε τον Έγκελς σε αυτό που έλεγε. Ότι όταν η σημασία το να υπερασπίζεσαι το αστικό νομικό καθεστώς, τους νομικούς κανόνες. Γιατί καθώς είσαι πλειοψηφία και δουλεύεις με την πλειοψηφία για την πλειοψηφία, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα η ίδια η αστική τάξη να σπάσει τους δικούς της κανόνες, τότε θα είσαι έτοιμος να την αντιμετωπίσεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που δεν το μάθε ποτέ η δική μας αριστερά. Ποτέ δεν το μάθε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και την πιάνει στον ύπνο άλλωστε. Μια ζωή την πιάνα στο ύπνο. Να πούμε ότι τους κανόνες πάντοτε η κυρίαρχη αστική τάξη και οι υπάλληλοι της τους σπάσαν, έτσι. Φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλεύει έστω καλά, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Όχι βέβαια. Η αστική δημοκρατία και να επαναστατήσει. Ναι, αυτοί επινοήσαν τις εκτροπές, φτιάξανε και το νομικό τους προπλαίσιο, ναι. Το αναγκαστικό δίκαιο, ναι. Όλο αυτό το πλαίσιο συνταγματικής εκτροπής ή και παρασυνταγματικής του λαού, έτσι. Βεβαίως, πάντα. Το θέμα είναι πώς εσύ υπερασπίζεσαι το συγκεκριμένο πλαίσιο για να, προωθητικά, δηλαδή για να κερδίσεις, να πας πιο μπροστά και δεν αφήνεις τον λαό να ευνηδιαστεί και να δώσει μάχες οπισθοφυλακής, δηλαδή μάχες όπου πλέον είναι και τιμή των όπλων, όπως έγινε στα Ιλιανά τελικά και βρέθηκε πλέον ο κόσμος παρά το γεγονός το παρόν που έδωσε. Και γι' αυτό είπα, Δημήτρη, ότι ανησυχώ πάρα πολύ για το άκερο της σύγκρουσης. Όταν χάνεις το χρονικό σημείο. Το timing. Ναι, που θα πρέπει εδώ πέρα, γι' αυτό είπα ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε εδώ πέρα να παραδώσει. Εκεί πρέπει να παραδώσει. Ναι. Εκεί είναι η θέμα ηγεσιών, δεν είναι του κόντε. Αποκαρδιώνεται ο κόσμος. Θα πάνε να κάνουν πάλι το ίδιο πράγμα που περάσαμε κι εμείς εδώ πέρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Να, ορίστε. Αλλά αρχίζουν πλέον και αποθρασύνονται βέβαια. Αυτό είναι τα ρέστα. Δεν μπορούσα ένα ξεκάθαρο πια. Έχει μια ξεκάθαρη εικόνα. Ο μέσος Ιταλός πλέον πείθεται, όπως και ο μέσος Ευρωπαίος που θα μάθει την ιστορία αυτή. Γιατί μπορεί να μην τη μαθαίνει τώρα, γιατί όλοι οι άλλοι περί άλλων τη ριβάζουν. Αλλά θα το μάθει και όταν το μάθει θα καταλάβει ότι εδώ παιδιά δεν παίζουμε. Και όσο δεν παίζουν αυτοί, άλλο τόσο μαθαίνει ο κόσμος να μην παίζει μαζί τους. Και θα φτάσουμε σε αυτό το δίλημα που έβαζε ο Χαρίλαος Τρικούπης στην ιστορία του. Που λέει ότι στη βία των εξουσιαζόντων υπάρχει πάντα η βία των υπεξουσίων, η οποία δεν μπορεί να τη βάλει στο ίδιο καζάνι, και πάντα οι υπεξούσιοι διδάσκονται για την άσκηση της βίας και τη μορφή της βίας από τους εξουσιαστές τους. Σωστά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια δυναμική μέσα στην κοινωνία ώστε να ασκήσει τη βία απέναντι στους εξουσιαστές και στις μορφές εξουσίας. Ως άμυνα. Δεδομένα. Είναι άμυνα. Είναι νόμιμη άμυνα. Δεν έχω άλλα περιθώρια. Δεν μου αφήνεις κανόνες παιχνιδιού για να μπορέσω να παίξω. Έτσι. Οπότε σπάει. Η συνθήκη ειρήνης, όπως είπαμε, γιατί το Σύνταγμα είναι και μια συνθήκη ειρήνης μεταξύ. Κοινωνικό συμβόλαιο, το ονομάζαμε. Έτσι, σπάει αυτή η συνθήκη ειρήνης. Οπότε όλα είναι ξανά η προδιαπραγμάτευση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά με κομμένη ανάσα παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Θα πρέπει να ευχηθούμε αλλά και να ενεργήσουμε ώστε αυτή η υπόθεση να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα. Τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά και τις διασυνδέσεις που έχουμε και τις επαφές που έχουμε με την Ιταλία, κάνουμε τα δύνατα δυνατά να μπορέσει να περάσει ένα μήνυμα και να βοηθήσουμε στον τρόπο κατανόηση του προβλήματος. Έχουμε, πώς θα το πούμε, δεν θέλουμε τώρα να βλογήσουμε τα γένια μας και είμαστε και πάνω στην βράση, οπότε καλό είναι να μην λέμε πολλά. Πάντως και η αθρογραφία που υπήρχε μέχρι τώρα από εμάς για τα ζητήματα αυτά βοήθησε πολλούς να κατανοήσουν, να προσανατολιστούν στα ζητήματα αυτά και στην Ιταλία, ώστε να βάζουν τα ζητήματα. Μας αρέσει που βγαίνουν πλέον πάρα πολύ και τοποθετούν τα ζητήματα με ανάλογο τρόπο που τα κατανοούμε και εμείς, που σημαίνει ότι είναι μια
προχωρημένη σκέψη για ό,τι υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τώρα και τουλάχιστον παρακολουθούσαμε στην Ιταλία. Και μάλιστα βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν κολλημένοι, θα έλεγα εγώ, σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, να ξεφεύγουν πλέον από αυτούς και να λένε: για καθίστε εδώ πέρα, πέστε, εδώ είναι, εδώ διαμορφώνουν τα μέτωπα. Άρα και εγώ εκεί τάσομαι με βάση το ποιο μέτωπο υποστηρίζω, δηλαδή ποια είναι η πλευρά του μετώπου που υποστηρίζω. Όλα αυτά είναι θετικά, να δούμε αν αυτό θα βγει μπροστά. Πάντως για τους φίλους που μου πρίξαν το σηκώτη όλο το προηγούμενο διάστημα και μου λέγανε, μια από τα ίδια θα είναι η Ιταλία, και τους έλεγα, δεν είναι μια από τα ίδια. Προσέξτε, δεν είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι το ίδιο με εμάς. Όχι η Ιταλία, η πολιτική εξέλιξη που είχαμε. Δεύτερον, εντάξει, η Ιταλία φεύγει πιο εύκολα γιατί είναι μεγάλη χώρα. Αν δε, στην Ιταλία θα παιχτούν πολύ πιο μεγάλα συμφέροντα από η Ελλάδα που θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ πιο εύκολο η Ελλάδα. Μεγάλο το διακύβευμα. Βέβαια, είναι έτσι, η έκτη οικονομία του κόσμου. Μιλάμε τώρα, θα την αφήσει οποιοδήποτε, οι παγκόσμιες αγορές να φύγουν εκτός. Είναι δυνατόν. Η Ελλάδα φεύγει εύκολα. Το δύσκολο είναι να έχουμε λαό με ανάστημα. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι εύκολα. Γιατί εμείς δεν θα έχουμε προβλήματα αυτού του είδους. Δεν έχει βάθος στην οικονομία τέτοιο, δεν χρειάζεται. Όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και σαν πολιτικές ηγεσίες δεν θα έχουμε πολιτικούς ηγέτες που όταν θα κληθούν να δώσουν τη μάχη τους συνταγματικά θα κάνουν πίσω. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Ένα παρόμοιο φαινόμενο το είχαμε εδώ πέρα και από την αρχή με τις δηλώσεις του Στουρνάρα. Α, ναι, ναι, το 2015, όταν ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω, με τον οποίο έλεγε ότι έψαχνα να βρω ένα σχέδιο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ανασχέσουμε τυχόν περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ θελήσει να φύγει από το ευρώ κτλ. Με συγχωρείς, δηλαδή, φαντάσου μια δική μας κυβέρνηση, παιδί μου, έτσι τέτοια. Είναι δυνατό να μην βρει τον πρόεδρο απέναντι τον όποιον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το ΣΤΕ ή τον Άριο Πάγο οτιδήποτε θεσμικά θα σου κάνουν τέτοια πραξιόπημα. Το θέμα είναι εσύ έχεις τη δύναμη και τον κόσμο και πίσω με το όπλο παραπόδας και να μην την πατήσεις και να μην την πατήσεις. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουν ακριβώς τι πρόκειται να περπατήσεις. Όχι, έτσι, 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 έτσι. Μα άμα ξέρανε, έτσι, θα είχαν πάθει την πλάκα της ζωής τους. Έτσι. Και θα μας είχαν τελειώσει πολύ πιο πριν. Γιατί η ζωή είχε ενδιαφέρον, γιατί είχε εκπλήξεις. Γιατί βεβαίως, και είπε πολύ σε αυτό, ισχύει αυτό το πράγμα που λέμε. Τότε, ξέρω το γνωστό ανέκδοτο, ας πούμε, που το σκοτώνουν το τσαγερό. Πριν μεγαλώσει. Πριν μεγαλώσει και γίνει επικίνδυνο. Αν ξέρανε τι υπάρχει και τι δυνατότητες έχουμε να κάνουμε τι. Τώρα. Απλά. Μερικοί φίλοι και συνάδελφοι μου λένε, ρε παιδί μου, τα έχεις κάνει όλα, ας πούμε, τόσο δεκάρικα. Ο καθένας ξέρει τι θα πας να κάνεις. Δεν έχουμε πει ούτε το 10% από αυτά που έχουμε δυνατότητα να κάνουμε σαν χώρα, σε μια κυβέρνηση που αποφασίζουμε υπέρ του λαού και της πατρίδας να αλλάξει ούτε το 10%. Να έρθει μόνο εκείνη η στιγμή και το μόνο πρόβλημα που δεν θα έχουμε είναι κάποιους να δηλιάζουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Εννοώ σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Το ζήτημα είναι, θα έχουμε λαό με το όπλο παραπόδα. Και να σου λέει, ω μάγκα μου, δεν κάνεις πίσω, εγώ είμαι εδώ. Αυτό το πράγμα. Πράγμα μπροστά. Το σημαντικότερο όλων αυτό είναι. Και αυτή είναι και τεράστια δυσκολία. Θυμίζω μόνο ότι όταν ο Βαρουφάκης είχε κάνει την χειρονομία με τον Ντάιζεμπλουμ, έδινε 88% αποδοχή. Έτσι, οπότε είναι εύκολο με έναν τρόπο. Είναι διαλεκτική. Αυτή είναι μια διαλεκτική σχέση. Έτσι, το αν βλέπεις την ηγεσία σου να δηλιάζει, δηλιάζεις και εσύ. Εάν όμως η ηγεσία σου είναι μπροστά, στέκεται και τραβάει μπροστά, θα πάει και ο κόσμος. Όχι μόνο το εκλογικό σώμα, όπως τώρα στην Ιταλία. Που διάβαζα συντριπτικά τα ποσοστά υπέρ του κυβερνητικού σχήματος. Συντριπτικά υπέρ. Η Λίγα έχει πάρει 5 πόντους πάνω. Ναι, ήδη. Πέρα από τα εκλογικά, ναι. Λέω, γι' αυτό και δεν θα πάνε σε εκλογές. Τρελή είναι. Άμα πηγαίνουν τώρα πάνε σε εκλογές μετά το ίδιο πραξικόπημα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα πάει σε. Θα πάνε σε αόρατα ύψη. Και πώς θα νομοθετεί, κύριε Μαζαράκη, πώς θα νομοθετούν αν δεν συγκροτήσουν βουλή, δηλαδή πώς θα κυνηγεί αυτή η κυβέρνηση του Κοταρέλη. Υπάρχει εδώ πέρα αυτό το οποίο έβλεπα εδώ προηγουμένως, γι' αυτό είπα να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κάποια περίπτωση η οποία να μπορεί να ασκεί, αν υπάρχει μια κυβέρνηση υπηρεσιακή,
θα μπορεί να νοσφιστεί μισονόμιμα, μισοπαράνομα κάποιες νομοθετικές αρμοδιότητες. Καθορίζοντας, ας πούμε, τις εκλογές για σε δύο χρόνια από τώρα. Αυτό πια θα είναι με ξεπερνάει πραγματικά, δεν μπορώ να σε λογική βάση να σκέφτομαι ότι στην Ιταλία του 2018 μπορεί να συζητάμε τέτοια πράγματα, ότι θα πάμε σε εκλογές σε 7 χρόνια από τώρα, θα πάμε εκλογές μέχρι τότε, ας πούμε, ο κύριος Κοταρέλια και το Δέλτα Νιτά αυτά κανονίζει το... Όπως έγινε στο Λίβερο, μετά από 6 χρόνια έκανε εκλογές, 7 ή κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά ήταν εμφύλιος, έτσι. Είχαν τη δικαιολογία με αυτή. Όχι πως ισχύει ότι είναι νόμο, αλλά... Πάντως, όπως και να έχει, είναι μια εξαιρετική. Αυτό το περίμενες εσύ τέτοιο πράγμα? Όχι. Με αυτό. Όχι. Όχι, και πραγματικά και το αποτέλεσμα των Ιταλικών εκλογών με εξέπληξε ευχάριστα. Όχι, εγώ το περίμενα. Προσωπικά το περίμενα, το είχα γράψει και το είχα αναφέρει. Φαινόταν από την όποιος παρακολουθήσε για το ζήτημα της Ιταλίας. Το πρόβλημα αυτό, το πρόβλημα που έχει. Βέβαια, εγώ από την αρχή, το μπλέξιμο ξεκινάει από τη στιγμή που δεν έχει ο άλλος την απόλυτη πλειοψηφία. Ναι. Έτσι. Γιατί αν είχε την απόλυτη πλειοψηφία, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Πιο καθαρά, μάλλον θα ήταν τα πράγματα. Ο άλλος ποιος, τα δύο κόμματα έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Όχι, μιλάμε για το κίνημα του Παπαγκεφαλού. Αυτό το οποίο, αν μας επιτρέπετε εμάς από εδώ, από αυτή την εκπομπή, Δημήτρη, να δώσουμε εντός εισαγωγικών μία συμβουλή, εντός πολλών εισαγωγικών. Φέρος, ναι. Επειδή ακριβώς φαίνεται ότι υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει μία ιδεολογική σύγχυση στο βηματισμό που πάει να αποκτήσει αυτή τη στιγμή ο λαός, εμείς θα μπορούσαμε απλώς να πούμε οι Ιταλοί πολίτες να διαβάσουν το άρθρο 1 του δικού τους Ιταλικού συντάγματος, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, γιατί σηματοδοτεί αυτό το οποίο απλοϊκά φαίνεται. Λέει λοιπόν το άρθρο 1 ότι η Ιταλία είναι αβασίλευτη δημοκρατική πολιτεία που εδράζεται στην εργασία, θέλοντας έτσι να δείξει ότι, και βεβαίως με άλλα άρθρα, η εργασία για όλους τους πολίτες την χάνει απολύτου προστασίας της Ιταλίας. Είναι, δεν νοείται... το περιεχόμενο της κυριαρχίας. Ακριβώς. Η κυριαρχία, λοιπόν, συνεχίζει το άρθρο, ανήκει στο λαό, ο οποίος την ασκεί κατά τους τύπους και τους περιορισμούς του συντάγματος. Έχει λοιπόν αυτή την ιδιαιτερότητα το Ιταλικό Σύνταγμα, θέλοντας να δείξει ότι στηρίζεται στους εργαζομένους, στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους του μόχθου, καταργώντας συγχρόνως όλους τους τίτλους ευγενίας που προϋπήρχαν επί βασιλευωμένης δημοκρατίας ή βασιλείας όταν είχε η Ιταλία κτλ. Οπότε από εκεί νομίζω ότι μπορούμε να αναστοχαστούμε και εμείς και οι ίδιοι, ακριβώς ώστε ο βηματισμός αυτός να βρει και το συνεκτικό του σημείο για τον κόσμο της εργασίας και τα συμφέροντά του. Και όχι των αγορών και του ευρώ, έτσι. Ακριβώς. Που επικαλείται επίσημα ο Ματαρέλα. Ο Ματαρέλα αυτό επικαλείται. Η κρίση στις αγορές και ο κίνδυνος προς τους επενδυτές. Αυτό επικαλείται, το οποίο βεβαίως αντιφάσκει με το άρθρο 1 του Ιταλικού Συντάγματος. Αλλά επί της ουσίας κιόλας. Και επί της ουσίας. Πάντως, στην ιστορία έχουμε δει βασιλικά πραξιόπηματα αμέτρητα. Δικτατορίες, πραξιόπηματα μπανανίες ή φασιστικές χούντες, τις έχουμε δει. Πρώτη φορά βλέπω αιτιολογία πραξιοπηματός που να αναφέρεται καθαρά στην προστασία των αγορών. Ακριβώς αυτό. Πρώτη φορά. Εντάξει, τα περισσότερα κακά τα ψέματα, γι' αυτό γινόντουσαν. Απλώς ναι, δεν το λέγανε. Δεν το λέγανε. Αλλά τώρα είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Δεν το λέγανε. Τώρα ευθέως. Τώρα ευθέως. Η θρασίτητα αυτή έχει δύο αναγνώσεις. Επειδή πάντοτε οι αγορές και ο καπιταλισμός λειτουργεί με λυκοφιλίες και λόγω της θρασίτητάς του χάνει και τη συνοχή του, αυτοκαταστρέφεται, φτάνει σε ένα σημείο που νομίζει ότι είναι παντοδύναμος και εκεί πέρα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο μέτρο. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή ή θεωρούν τους εαυτούς τους ανίκητους και έχουν υπερβεί ήδη αυτό το μέτρο, ή αυτό το πράγμα είναι η ώρα πραγματικά να λειτουργήσει ως θριαλίδα, να καταλύεται μία δημοκρατία, ένα ολόκληρο κοινοβουλευτικό σύστημα, μην τυχόν ανησυχήσουν οι αγορές. Και να μιλάμε, το επαναλαμβάνω γιατί εμένα μου προκαλεί δέος, και να μιλάμε για την Ιταλία.
την Ιταλία της τέχνης, την Ιταλία του πολιτισμού, την Ιταλία που έχει πανεπιστήμια εδώ και 1200 και 1300 χρόνια. Και πρόσεξε, και δεν έχει ιστορία πραξικοπημάτων μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Όχι, όχι. Εμείς έχουμε. Και την Τουρκία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά δεν έχουν. Δηλαδή, δύο φορές και στη δεκαετία του 70 που έγινε η προσπάθεια να εξαφανθεί πραξικόπημα, έτσι, δεν έγινε τελικά. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημά τους, όσο διαβρωμένο και να ήταν, άντεξε, δηλαδή αντεπεξήλθε λόγω αυτής της πίεσης. Της απλής αναλογικής, έτσι. Γι' αυτό να λέμε να σταματήσουμε να έχουμε αγκυλώσεις. Τις αγκυλώσεις που είχε η αριστερά και η δημοκρατική παράταξη. Η απλή αναλογική θα την εφαρμόσουν, θα την χρησιμοποιήσουν όταν κάνει καλό σε αυτούς. Όταν εσύ θα πρέπει να έχεις 51% για να στήσεις μια κυβέρνηση. Προφανώς. Έτσι. Λοιπόν, λόγω της απλής αναλογικής, όλο το μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ιταλία δεν μπόρεσε ποτέ ένα προοδευτικό κομμάτι, δηλαδή το, και να το πούμε καθαρά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας έφτασε να έχει 35-36%. Όχι, 42. Έτσι, ναι, μέχρι 42. Μέχρι 42 και δεν μπόρεσε να γίνει κυβέρνηση. Είναι απλό. Γιατί έχει απλή αναλογική. Και με όσους παραχωρήσεις έκανε. Όλοι οι κόμμα παραχωρήσεις έκανε. Έφτασε μετά το 78 έκανε μεγάλες. Και τι έκανε, έγινε Δημοκρατικό Κόμμα. Που σήμερα χειροκροτάει το πραξικόπημα. Είναι το μόνο κόμμα που χειροκροτάει το Ματαρέλα. Κανένας δεν έχει τολμήσει να βγει και να πει ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ. Και Μπερλουσκόνη τώρα. Ο Μπερλουσκόνη βγήκε. Και Μπερλουσκόνη λένε ότι τη στηρίζουν τον πρόεδρο. Α, έκανε μια τέτοια δήλωση. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι αριβίστα, το ισχύει στο είδος. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Πρώτα για κυρία. Δεν έχει επίγνωση του ο Μπερλουσκόνη, να το δούμε έτσι. Να πούμε απλά ότι πλέον η καθοριστική γραμμή, η διαχωριστική γραμμή σήμερα πώς διαμορφώνεται. Ακριβώς. Και πώς ανατάσσεται και η έννοια δεξιά-αριστερά. Δηλαδή πλέον τι είναι, με συγχωρείς. Με αυτή τη λογική ο Σαλβίνι είναι πιο αριστερός από τον. Με την παρουσιακή. Πιο ριζοσπάστης, ας το πούμε. Από το Ρέντζι, επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος της κεντροαριστεράς. Γιατί περασπίζεται ένα συνταγματικό κοινοβουλευτικό πολιτεύμα. Όσον αφορά την ουσία, του άλλου, ακριβώς έτσι είναι. Του άλλου, ο οποίος λέει καταλύστε το μόνο και μόνο για να προστατευτούν οι αγορές. Τι συζητάμε τώρα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στα δικά μας, ας πούμε, πέρα από τις γνωστές αήθεις επιθέσεις εναντίον του ιταλικού λαού που αποφάσισε με τον τρόπο και βεβαίως συντηρητικοποιήθηκε κατά τους μεγάλους αναλυτές της ελληνικής αριστεράς, αν είναι δυνατόν. Τώρα δεν μιλάει κανένας. Δεν αποφάσισε σωστά τώρα. Τώρα περιμένουν όλοι να ψυχανεμιστούν. Πρέπει να αποφάσισε σωστά, διότι δεν πήρε την έκθεση ελληνικής αριστεράς για το ότι θα πει εκλέξει, θα ψηφίσει τον κύριο, θα ψηφίσει κάποιον άλλον. Και τώρα κουβέντα, τσιμουδιά. Δεν ξέρουν τι θες να πάρουν. Τώρα με ποιον να πάνε. Με τους φασίστες στην πράξη, διότι η νοσταλγία του Μουσολίνη τράξανε με το Ματαρέλα. Είναι στο κόμμα του Φόρτσα Ιτάλια, του Μπερλουσκόνη. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα, τα έχουμε χάσει λιγάκι. Ποιοι είναι ακριβώς οι φασίστες, δηλαδή, και τι ρόλο βαράνε και στην Ιταλία. Λοιπόν, αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσει η ματιά μας. Η ματιά μας είναι το αίτημα. Αν αυτό προσφέρει στον κόσμο, στη δημοκρατία και ή όχι. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ποιος είναι αυτός και το ποιος δεν είναι, είναι άλλο ζήτημα μετά, που κρίνει τη συνέπεια στη μάχη για το αίτημα. Εκεί κρίνεται τα πράγματα. Δημήτρη, είναι η ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μία φορά ότι εντός του περιεχομένου και της έννοιας της δημοκρατίας θα μένει πάντοτε μετέωρο το σωστό ή το λάθος. Φυσικά. Δημοκρατία σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα στην επιλογή και στην υλοποίησή της. Το αν ο λαός σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή υπό την οποιαδήποτε θεώρηση για μας, για μένα, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό το οποίο αποφασίζει, ακριβώς γι' αυτό έχει τη δυνατότητα, εάν έχει κάνει λάθος, να ανακαθορίσει την επιλογή του και τη στάση του. Άρα λοιπόν, να τελειώνουμε με τους μεσιανισμούς, από όπου και αν προέρχονται, αυτό είναι. Όχι η βία από όπου και αν προέρχεται. Όχι, όχι. Έτσι, με τους μεσιανισμούς, από όπου και αν προέρχονται. Ιδεολογίες. Από τις υποκειμενικές θεωρίες αποκάλυψης. Αυτό έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία. Και αυτό πρέπει να υλοποιήσει. Έτσι κατανοεί, έτσι την κατανοεί, έκφραση έτσι των συμφερόντων της. Έτσι και τελικά, πέρα από το πώς θα εξελιχθεί, αποδείχτηκε το αισθητήριό της σωστό. Διότι βρέθηκε μια κυβέρνηση η οποία δεν έκανε πίσω. Και λέει, εγώ θα τα κάνω, γιατί τα έχω δεσμευτεί σε αυτό το κοσμάκι. Κρίνω εγώ, δεν κρίνω, αν είναι παρκές το πρόγραμμα, δεν είναι. Τελείως δευτερεύουν. Δεσμεύτηκε
Και τόσο πολύ αυτή η δέσμευση φόβησε τις αγορές που εξαναγκάστηκαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Το πειραδιανόητο. Έτσι. Και να ξέρουμε πού στεκόμαστε. Δηλαδή, οι Αθηναίοι κάνανε, ας πούμε, ένα άλμα στον χρόνο, κάνανε ένα μεγάλο λάθος με την θκυλική εκστρατεία. Οκ, το κάνανε αυτό λάθος. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπερασπίζουμε τη δημοκρατία ή όχι. Ποια είναι εκείνη η ελίτ που αποφασίζει για όνομα των ανθρώπων, στο όνομα των ανθρώπων, ή όποια ελίτ. Να, εδώ είναι και η παράσταση του Σοκράτη που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί αυτό το δίλημα μπαίνει. Από τη μία ο Σοκράτης ξεφτυλίζει, συγγνώμη που κάνω την ερμηνεία. Όχι. Λοιπόν, ξεφτυλίζει μια ξεπουλημένη δημοκρατία όπου κυριαρχεί η εξαγορά και την ίδια ώρα υπερασπίζεται το πολίτευμα της δημοκρατίας, γι' αυτό και πίνει το κόνιο. Ακριβώς. Νόμις πίθου, λέει. Και όχι απλώς νόμους, η δημοκρατία έλεγε το έργο. Ναι, ο Δημήτρης μα γι' αυτό νόμος, αυτό είναι ο νόμος. Τον ψηφίζει ο ίδιος, τον ψηφίζει ο ίδιος τον νόμο. Δεν είναι. Δεν ήταν όπως εμάς που τον ψηφίζουν κάποιοι άλλοι. Όχι, όχι, ακριβώς. Κατάλαβες. Υπερασπιζόταν με αυτόν τον τρόπο τη δημοκρατία. Και γι' αυτό αυτοί που λένε η δημοκρατία σκότωσε τον Σοκράτη και δίνουν ολιγαρχικά χαρακτηριστικά στις λογικές του Σοκράτη, είναι τελείως έξω από την πραγματικότητα. Έτσι. Και από την ιστορική πραγματικότητα, βέβαια. Είναι αντιδραστικό το Σοκράτη. Χαρακτηρίστηκε και με αυτό τον απέσιο, θα λέγαμε, τίτλο. Αυτό ακριβώς έρχεται όμως με όλα αυτά που συζητηθήκαν σε αυτό το τραπέζι σήμερα. Το μυαλό μου πήγαινε συνέχεια σε αυτές τις. Το παρελθόν της. Δηλαδή, ο Πελοποννησιακός πόλεμος που είναι για μένα το πιο μεγάλο, το σοβαρότερο γεγονός του ελληνισμού. Ελληνισμού, ναι. Από εκεί και της παγκόσμιας ιστορίας. Ναι. Τι ρόλο έπαιξε αυτός ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος, το πούμε έτσι. Τι θα πει Πελοποννησιακός πόλεμος, Δημήτρη, με συγχωρείτε πάρα πολύ να το ξεκαθαρίσουμε τότε. Ήταν εμφύλιος πόλεμος. Ναι. Δεν ήταν Πελοποννησιακός. Όχι, εμφύλιος κατά λέξη. Κατά λέξη. Δηλαδή, ελληνικές φυλές ανάμεσα. Ναι. Και πώς ακριβώς βλέπανε από ένα σημείο και μετά τις δημοκρατικές διαδικασίες να εξελίσσονται μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα, οι οποίες ναι, μεν θέλαμε δημοκρατία, αλλά τι θέλαμε. Θέλαμε και υπεροχή. Κάποιος από τους δυο. Ηγεμονία. Ηγεμονία. Είναι άλλο πρόβλημα αυτό μεγάλο το οποίο το έχουμε. Εκεί τότε δεν μπορούσε να λυθεί. Ακριβώς. Διότι βασιζόταν στη φυσική οικονομία. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορία. Σήμερα όμως μπορεί να λυθεί. Γιατί δεν βασιζόμαστε στη φυσική οικονομία που απαιτεί επεκτατισμό, επέκταση. Ναι. Βασιζόμαστε στην παραγωγικότητα της εργασίας. Και η παραγωγικότητα της εργασίας σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι αυτοδύναμος, ακόμη και αν είσαι μικρό κράτος, μικρός λαός, μικρή χώρα. Χωρίς απαραίτητα να διεκδικείς προσαρτήσεις. Την εποχή εκείνη, μια φυσική οικονομία δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς προσαρτήσεις. Εξαντλώντας δηλαδή τους δικούς της πόρους, έχουν χωρίς χρήματα απ' έξω. Σε εμάς δεν ισχύει αυτό πλέον. Όχι. Γι' αυτό μας δίνει το υλικό υπόβαθρο. Το λέει ο Αριστοτέλης ο Δίσμηρος, που έλεγε το εξής, ότι στα πολιτικά θα βρεθεί μια μέρα που εάν τα αυτόματα του ύφεστου κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή θα υπάρχει η ρομποτική και η τεχνολογία που θα μας λύνει το πρόβλημα της εργασίας, τότε λέει όλοι οι πολίτες θα είναι ελεύθεροι να ασχολούνται με τα κοινά και τότε θα έχουμε την ιδανική πολιτεία ή τη δημοκρατία. Έχω. Τώρα έχουμε την υλική δυνατότητα. Αυτό ήταν ένα όραμα. Ένα οραματικό στοιχείο στο Αριστοτέλη. Τώρα έχουμε την υλική δυνατότητα και την ιδεολογία, αλλά δεν μας επιτρέπουν πολιτικά να οικοδομήσουμε αυτό που. Γιατί το κέρδος δεν πρέπει να διαχέεται. Το κέρδος πρέπει να πηγαίνει σε λίγο. Σε λιγότερα τελείως. Αυτό είναι. Λοιπόν, πες την ιστογραφία. Εγώ απλά ήθελα να πω για το. Επειδή μιλάμε για την Ιταλία. Και πρέπει να το βάλουμε στο πλαίσιο της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Του λέω εγώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ας πούμε στην Ισπανία έχουν πολιτική κρίση. Δηλαδή χάνει ο Ραχώη την. 40 περίπου στελέχη της κυβέρνησης Ραχώη μαζί με επιχειρηματίες. Φυλάκα. Για ρεμούλα με δημόσια έργα. Το λέω γιατί επειδή καταραίουν όλες οι λαοκρατικές δημοκρατίες της ΕΕ. Γι' αυτό έχουν πανικό με την Ιταλία, γιατί σου λέει ότι χάνουν από παντού. Έτσι, η Σερβία δεν κόπτει διαπραγματεύσεις ενταξιακές με την ΕΕ. Ναι, το κοινοβούλιο τους αποφάσισε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, γιατί πιέζει να γνωρίσει το Κόσοβο. Και τρέχουν εδώ τώρα ο Μακρόν και η Μέρκελ να κλείσουν deal με τον Πούτιν, μπας και σώσουν τη βιομηχανία τους. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω ποια, τι κρίση έχουμε σε ποια άλλη χώρα. Στη Γαλλία καίνεται τα ομοιώματα του Μακρόν. Δεν ξέρω πού αλλού. Όσο ανερμάτιστη είναι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτή την ώρα που μιλάμε, τόσο είναι και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο πανικός. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες πανικό δείχνει αυτό. Έτσι, αυτές οι αποφάσεις Τραμπ και παρεμβάσεις Τραμπ, που τον ονομάζω πρόεδρο της μαφίας αυτών. Λοιπόν, πανικό δείχνει. Γιατί αναγκαστικά λόγω ανάγκης. Ο κόσμος ψάχνει διαφορετικά.
ακόμη και σε επίπεδο καθεστωτικό, δηλαδή ακόμη και με τις ελίτ που έχει, οικονομικές και πολιτικές, σου λέει εντάξει, θα καταρρεύσουμε όλοι, όλος ο πλανήτης θα καταρρεύσει, κάτι πρέπει να κάνουμε, να βρούμε διεξόδους. Οπότε ψάχνει και διαφορετικά το πράγμα. Οπότε αυτό υπονομεύει μια παντοκρατορία που οικοδομήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 60 χρόνια. Και είναι κάζους μπέλι χοντρό για τους Αμερικανούς να χάσουν την πρωτοκαθεδρία του δολαρίου απέναντι σε ένα συνασπισμό χωρών που συμμετέχουν και χώρες οι οποίες ελέγχουν. Τα συμμετέχει η Ιαπωνία. Το βλέπεις πιθανό, αυτό. Δημήτρη, αυτό είναι πολύ κρίσιμο αυτό που λες. Δηλαδή το θέμα του δολαρίου, του δωρεάν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Πάρα πολύ δύσκολο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί στη θέση αυτού πάνε να αντικαταστήσουν με μια άλλο νόμισμα παγκόσμιας ηγεμονίας. Τα bitcoin και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι κερδοσκοπία, σχετική κερδοσκοπία. Όχι, πάει να, η Κίνα να βάλει το one. Όποιος προσπάθησε να απαντήσει στην ηγεμονία με τη δική του ηγεμονία, τελικά κατέρευσε. Γιατί κερδίζει αυτός που έχει τις καλύτερες δομές ηγεμονίας. Οι Αμερικανοί έχουν τις καλύτερες δομές. Η Κίνα δεν θέλει ηγεμονία, κατά τη γνώμη. Έτσι. Θέλει ηγεμονία η Κίνα. Ναι, γιατί θέλει να υποκαταστήσει το πετροδολάριο με το πετρογουάν. Και μάλιστα ο κύριος Καμένος, αξίζει τον κόπο, γιατί τώρα αξίζει τον κόπο να το πούμε, όταν μιλήσαμε για συνεργασία μάλιστα και με το ΕΠΑΜ, για να μου δείξει ότι είναι γνώστης του αντικειμένου, μου είχε πει το εξής, που τότε βέβαια τον έκαξα άγρια, ότι είχε, αλλά τελικά φαίνεται ότι μάλλον είχε βάση αυτό που μου είπε. Ότι τον είχε βρει ως υπουργός ναυτιλίας που ήταν επικυβερνήσεως Καραμαλή, αν θυμάμαι καλά, ναι. Τον είχε βρει, ήταν ο πρώτος διαπραγματευτής του ξεπουλήματος του Πειραιά στην Κόσκο. Ναι. Τον είχε πιάσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας της εποχής εκείνης και είχε προτείνει στην κυβέρνηση. Ζητάω. Ναι, δεν το θυμάμαι. Να, και τα ονόματα του παραθυμάτων. Λοιπόν, εγώ δεν έχω και καλό μνήμη για τα ονόματα. Λοιπόν. Και του είχε προτείνει να φύγει από το ευρώ η Ελλάδα και να υιοθετήσει το One. Βεβαίως εγώ τον έκραξα, του λέω είσαι με τα καλά σου, αν δεν έχεις δικό σου νόμισμα να χρηματοδοτείς εσύ με δικές σου επιλογές, είσαι χαμένος. Άλλο μετά φτάσεις σε ένα επίπεδο παραγωγικότητας Γερμανίας, τι κάνεις και πώς το κάνεις, το συζητούσε τότε, όχι τώρα με το One. Από ό,τι φαίνεται τελικά ήταν μια στρατηγική της Κίνας. Να διεισδύσει. Κατά τη γνώμη μου, αν συνεχίσει η Κίνα σε αυτό το μονοπάτι, θα τα βρει μπαστούνια. Γιατί ο αμερικανικός καπιταλισμός, είτε το θέλουμε είτε όχι, λόγω δομών, όχι λόγω οικονομικής επιφάνειας, είναι πολύ ανώτερος. Δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι του αλλονού στο δικό του γήπεδο, χωρίς να έχει δομές και δυνατότητες ανάλογες με του άλλου. Γι' αυτό λέω. Εκτός και αν λύσουν τις διαφορές του με πόλεμο. Που αυτό θα σημαίνει. Εντάξει, αυτό δεν πρέπει να γίνει. Παγκόσμια καταστροφή. Αυτό, παγκόσμια καταστροφή. Λοιπόν, κάτι άλλο. Όχι, βασικά κάτι τελευταίο που διαβάζω εδώ για τη Ρωσία, mm-hmm. που λέει είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε ευρώ αντί για δολάρια εάν η ΕΕ ξεκαθαρίσει τη στάση της απέτησης ΗΠΑ. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει όμως να ξεκαθαρίσει. Προφανώς είναι το ζήτημα των κυρώσεων, γιατί την καίει η Ρωσία οι κυρώσεις, και γι' αυτό το βάζει αυτό το ζήτημα. Και επίσης δηλώνει ο Ρώσος ο Υπουργός Οικονομικών ότι ιδρύματα όπως το ΔΝΤ και η τράπεζα, Παγκόσμια Τράπεζα, είναι λέει απαρχαιωμένα και εμείς ασχολούμαστε λέει με τα BRICS, την τράπεζα των BRICS και ασιατική τράπεζα υποδομών και τέλος πάντων. Ναι, αν αυτό το πράγμα πραγματικά έχει μια εξέλιξη, θα δούμε τη Ρωσία, την Κίνα και μια σειρά άλλες χώρες να αποχωρούν από την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ. Εγώ βλέπω ότι σε δύο χρόνια από τώρα θα τεθεί θέμα παραμονής τους στην Παγκόσμια Τράπεζα. Γιατί δεν του συμφέρει ούτε την Κίνα για την ηγεμονία που διεκδικεί, έστω και αν είναι εμπορική ηγεμονία, δεν τη συμφέρει να παραμένει στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο ΔΝΤ. Τη συμφέρει μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης από ό,τι είναι σήμερα, το ίδιο και τη Ρωσία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είναι μπροστά στο μέλλον. Μπήκαμε σε μια ιστορία όπου πλέον το κουβά, όχι μάλλον το πουλόβερ, ξυλώνεται γρήγορα. Και θα ξυλωθεί γρήγορα. Το τι θα προκύψει. Όπως γίνεται όλα σε αυτόν τον αιώνα γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Η ταχύτητα είναι τέτοια. Λοιπόν, να πούμε κιόλας, καθώς κλείνει και ο χρόνος μας, να πούμε ότι από αύριο ξεκινάει μια περιοδία στη Λάρισα. Τρίτη στις 6 ώρα στο Καφέ Νέγκρο στη Λάρισα θα γίνει μια εκδήλωση συζήτηση, όπως συνηθίζουμε. 3η 29 Μαΐου, ώρα 6 ώρα το απόγευμα.
την Τετάρτη στις 30 Μαΐου, ώρα 7, στην αίθουσα του ΤΕΕ Μαγνησίας, θα υπάρχει στο Βόλο, για να ξεκαθαρίσουμε, στο Βόλο, Τετάρτη, θα γίνει μια ανάλογη συζήτηση, εκδήλωση συζήτηση με την Κέρι Μαυρομάτη, το Φώτο Μαζαράκη και το Δημήτρη Καζάκη. Την Πέμπτη στις 31 Μαΐου, 7 η ώρα, στο καφέ Σύγκλητος, στην Καρδίτσα, αυτή τη φορά θα είμαστε, την Πέμπτη, 31 Μαΐου. Την Παρασκευή, 1η Ιουνίου, θα είμαστε στα Τρίκαλα, όπου θα συμμετάσχουμε στην εκπομπή 3 με 4 στο TV 10 Τρίκαλα Θεσσαλίας, στην εκπομπή ζωντανά Ορθά Κοφτά, και μετά στο κέντρο στις 6 ώρα το απόγευμα, στο κέντρο των Τρικάλων, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά κάπου στο κέντρο δεν είναι και πολύ μεγάλος ο χώρος, θα βρεθούμε με φίλους και θα γίνει μια αντίστοιχη εκδήλωση, συζήτηση. Επίσης, το Σάββατο τώρα, 2 Ιουνίου, στις 12 η ώρα, θα γίνει μια συζήτηση στη Λαμία, θα βρισκόμαστε με φίλους στο κέντρο της Λαμίας, δεν έχει ακόμη συγκοινωνοποιηθεί ο τόπος συνάντησης, τις επόμενες μέρες θα συγκεκριμενοποιηθεί, και την Κυριακή 3 Ιουνίου στην Κατερίνη 7 η ώρα ομιλία στο συζήτηση στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης. Αυτή θα είναι η περιοδή, έτσι, Θεσσαλία από Λάρισα μέχρι, μάλλον από Λαμία μέχρι Καρδίτσα, για όσους ενδιαφέρονται. Οι εκπομπές θα συνεχιστούν, να ενημερώσουμε τους ακροατές για τις επόμενες μέρες, διότι τα πράγματα θα τρέχουν, οπότε έχει μια σημασία να παρακολουθούμε και ζωντανά τις εξελίξεις, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και εδώ, αλλά πρωτίστως να δούμε και το τι, πώς θα επιδράσει όλη η κατάσταση στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Θα έχει σίγουρα απόνερα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και μια ενημέρωση, γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε χουντικού τύπου πλερέζα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το τι συμβαίνει στην Ιταλία, ιδιαίτερα εάν η Ιταλία κατρακυλήσει στο μονοπάτι που, από ό,τι φαίνεται, όλα σήμερα ξεκινάει, δηλαδή αυτή της απόλυτης διατορίας, ανοιχτής διατορίας, με κυβέρνηση τεχνοκρατών. Επιλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό είναι το λοιπόν, βασικό. Και όχι του λαού, έτσι. Αυτό είναι. Ούτε μέσα από δεν είναι κοινοβουλευτική αυτό. Λοιπόν, οπότε θα την παρακολουθήσουμε ώστε να έχουμε και τις εξελίξεις. Για όσους μας παρακολουθήσατε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και εσάβρεον τα νεότερα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.